Αιωνίως. Ναι. Εκεί έχει το νόημα της αιωνιότητας. Το χίλια χρόνια συμβολίζει την αιωνιότητα πλέον. Την αιωνιότητα του μέλλοντος αιώνος. Έχουν ανάσκεψη αυτή που βάζει. Όχι, η ανάσταση των νεκρών θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η ανάσταση όλων των ανθρώπων που πέρασαν επάνω από τη γη αυτή θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και οι μεν δίκαιοι και οι μετανοημένοι θα καταταγούν στην επουράνιο βασιλεία. Η ιδέα μετανόητη αμαρτωλή και άπιστη θα ακολουθήσουν τους δαίμονες που τους επηρέτησαν κατά την επίγεια ζωή τους, θα τους ακολουθήσουν στην κόλαση. Αυτή είναι η ορθόδοξη εξήγηση. Γι' αυτό εμείς πρέπει να λέμε «Χριστός είναι σταύρομαι, ζω δε νικέτη εγώ, αλλά ζει εν εμεί ο Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός». Άλλο τι έχετε να πείτε αγαπητέ τηλεθεατά? Να πω. Ναι. Φωνάξτε λίγο να σας ακούμε πιο πολύ. Διαβάζω κάτι επιστημονικά περιοδικά εδώ διάφορα και για κάποιες ιατρικές ανακαλύψεις προσπαθούν σε διάφορα ερευνητικά κέντρα να βρουν την αιτία του θανάτου του ανθρώπου, φυσιολογικό θανάτου, υγείας. Μάλιστα. Αυτή... Να το ξέρετε, μισό λεπτάκι. Ναι. Έχω ανακαλύψει πολλά πράγματα που οφείλονται στα κύτταρα που δεν αναγεννιόνται μετά από κάποια περίοδο. Μάλιστα. Και έχουν ανακαλύψει και την αιτία της γύρωσης και πολύ φοβάμαι ότι έχουν ανακαλύψει και φάρμακο το οποίο θα ζει σε αιώνια. Όχι, εδώ είναι η παγίδα την οποία του στείνει ο Αντίχριστος της Ιεράς Αποκαλύψεως. Okay. Ας δημιουργήσουν πρώτα αυτοί έστω ένα κύτταρο ζωντανό, ένα φυλλαράκι ζωντανό να δημιουργήσουν και μετά να λένε ότι είναι επιστήμονες. Θέλω να σας πω κάτι, ότι σκέφτονται αυτοί που θα φέρουν το Αντίχριστο στον κόσμο, ότι κοιτάξτε, ας πούμε ότι θα καταφέρνουν, θα τον κάνουν βασιλιά. Αυτός πώς θα ζήσει, κάποτε θα πεθάνει, άνθρωπος δεν είναι. Έτσι δεν είναι, και η σκέψη τους είναι αυτή, να φτιάξουν ένα τέτοιο φάρμακο ώστε να τον κρατήσουν αιώνια. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που λέω και αυτό να το δώσουμε και στους ανθρώπους, να τους προσπλανέσουμε, να το δεχτούμε. Αυτό είναι μια απάτη την οποία... Τώρα που θα τους κάνει, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ναι, αυτό είναι θεωρητικά μόνο εφικτό, αλλά πρακτικά είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να συντηρηθεί... Αυτό σκέφτονται δηλαδή, όταν τον θέλουν για βασιλεία στον κόσμο. Αυτό θα γεράσει, θα πεθάσει, τι σκέφτονται να κάνουν? Αυτοί πιστεύουν ότι αυτός ο Αντίχριστος είναι Χριστός. Ναι. Διότι δεν επίστεψαν στον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό και τον εσταύρωσαν. Γιατί ο Χριστός δεν τους υποσχέθηκε την πραγματοποίηση του παλαιού αλλά και πεπλανημένου ονείρου των περιπαγκοσμίου κοσμικής κυριαρχίας των, αλλά τους είπε ότι η βασιλεία η εμή ούκ εστί εκ του κόσμου τούτου. Αυτοί θέλανε επίγειο βασιλεία, οι θεοκτόνοι Εβραίοι, θέλανε όπως θέλουν και σήμερα όλους τους άλλους λαούς σκλάβους, και αυτή την υπόσχεση θα τους την δώσει ψευδός και παραπλανητικός ο Αντίχριστος 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως, ο οποίος είναι ένας Εβραίος καταγόμενος από την Εβραϊκή φυλή Δαν. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό που σας είπα, τι πιστεύω ότι... Εξάλλου ο θάνατος δεν έχει νόημα για την εποχή της, εφόσον πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Εφόσον μέσω των διαδοχικών θανάτων, όπως πεπλανημένως πιστεύουν, ότι διαρκώς εξελίσσονται δήθεν μέσω των διαδοχικών θανάτων δήθεν. Ο θάνατος δεν έχει, ουσιαστικά δεν είναι ο όριο αιωνιότητας για αυτούς. Ασφαλώς δε. Αν είναι το δυνατόν να μην είχαν πλανηθεί, καθ' αυτή τη στιγμή προσκυνούν τον Αντίχριστο για Χριστό. Συγγνώμη, οι σατανιστές πιστεύουν στη μετασάρκωση? Ναι, φυσικά. Οι περισσότεροι. Ως επιτοπλίστων πιστεύουν στη μετασάρκωση. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν πιστεύουν στη μετασάρκωση, αλλά είναι θύματα του συχαμένου δαίμονος τον οποίο υπηρετούν και γι' αυτό εμφανίζονται με εικόνες, με σταυρούς κτλ. Προς παραπλάνηση των πιστών. Ένα τρίγωνο με την κορυφή προς τα πάνω και ένα άλλο με την κορυφή προς τα κάτω. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εννοείται την εξάλφα. Ναι. Τα δύο είναι στραμμένα τρίγωνα, ναι, την εξάλφα. Ναι. Προς τα πάνω συμβολίζει ότι το τρίγωνο προς τα κάτω συμβολίζει τον διάβολο. Μάλιστα. Και αυτοί πιστεύουν ότι και ο Θεός και ο διάβολος, όχι συγγνώμη, ο διάβολος είναι...
Ναι. Δεν ακούγεται, έπεσε η γραμμή του αγαπητού μας τηλεθεατού. Δεν τον κόψαμε εμείς. Έπεσε η γραμμή του. Την ερμηνεία την οποία έχει η Εξάλφα θα σας τη δώσουμε με την πρώτη ευκαιρία για να περάσουμε στην άλλη γραμμή τη δική σας. Να μην σας καθυστερούμε στη γραμμή. Ορίστε. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή και παρακολουθάω από την αρχή όλο το διάλογο και θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό το σατανά του έξω από εδώ. Το, με λίγα λόγια το πούμε το 6-6 για να μην είμαστε νικημένοι. Έχω μεγάλο πρόβλημα κι εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος του Θεού, χωρίς καντήλι, χωρίς λιβάνισμα, δεν περνάει η μέρα, να μην προσευχηθώ. Να είστε καλά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ναι, καταρχάς, ναι. Αυτά που κάνετε, καλώς τα ποιείτε. Ναι. Πρέπει να γίνουμε όλοι μας μέλη της ασάλευτης Εκκλησίας του Χριστού μας, δηλαδή της Αγίας Πατροπαράδοσης Ορθοδοξίας μας. Ακριβώς, να... ο Χριστός σαν τον Χριστό μας δεν υπάρχει. Μπράβο. Και να εφαρμόσουμε την εντολή του Κυρίου, ο οποίος λέει ότι μας θέλει να γίνουμε πιστοί μέχρι θανάτου. Δεν λέει απλώς να γίνετε πιστοί, αλλά λέει και πόσο πιστοί. Γίνε, λέει, πιστός μέχρι θανάτου, όχι όσο μπορούμε. Ναι, 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 βέβαια. Μέχρι θανάτου, ναι. Αν θέλεις να κληρονήσεις το στέφρο της αιωνίου ζωής. Όπως έλεγε κάποιος ιερέας, λέει, ονομάζει, είναι παλαιομερολογίτης και λέγεται Πάτερ Βασίλειος. Ήδη Χριστός ή μάλιστα. Ή Χριστός ή θάνατος. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα όλων μας. Ναι, ναι. Και πρέπει να λέμε ότι είναι καλύτερα μιας ώρας ορθόδοξη ζωή. Σωστά. Παρά συνθήκη Σέγγεν και κόλαση φρικτή. Βέβαια, βέβαια. Καθημερινώς βλέπουμε τηλεοράσεις το ένα το άλλο. Τα ναρκωτικά τα παρουσιάζουν και στα έργα και στην μια και στην άλλη. Ο κόσμος με τα μέντιουμ, δεν ποντάμε να ανοίξουμε κανάλι να μην υπάρχει μέντιουμ, να μην υπάρχει χαρτορίτρο, να μην υπάρχει... Τι πράγματα είναι αυτά, εγώ μαγείες, ένα τ' άλλο. Μάλιστα. Δεν είναι πράγματα αυτά που πρέπει να απαγορεύσει το κράτος. Είναι έντονα σημεία των καιρών. Ναι, μπράβο, φτάσαμε στη σημεία. Ο Θεός να μας λυπηθεί, ο Θεός να μας λυπηθεί. Εγώ γονατίζω και λέω, Θεέ μου συγχώρησέ με, είμαι αμαρτωλή. Συγχώρεσέ με. Αυτό, τι να πω άλλο. Ακριβώς. Και καλύτερα είναι να εξομολογηθείτε στο πνευματικό σας. Βεβαίως. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ, έτσι, Πάτε, λοιπόν, την ευχή σας και την ευλογία σας του θέλω. Του Κυρίου να έχουμε όλοι μας και να μην λησμονούμε ότι πρώτος έδωσε το καλό παράδειγμα της αυτοθυσίας ο νυμφίος μας και παντοκράτορ Ιησούς Χριστός. Άμα, βέβαια, σαν τον Χριστό μας δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Είναι ο Παμβασιλέας και Παναγιαρέσει το κατηλάκι μου, εγώ δεν μπορώ χωρίς... Είμαι από τη μάνα μου. Μάλιστα. Θεός χωρέσει. Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε? Χωρίστε. Από ποια περιοχή λέω τηλεφωνείτε? Μοσχάτο. Μοσχάτο. Ναι, ναι. Α, καλά κάνετε και μας το είπατε, διότι εσείς οι κάτοικοι του Μοσχάτου ναι. Πρέπει να επιτείνετε ιδιαίτερο στην προσοχή σας, ναι. Διότι από το Μοσχάτο θα αρχίσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρω. Μπράβο. Και πάντοτε μαζί μου έχω ένα ξύλινο σταυρό μεγάλο. Πάντοτε. Να είστε ευλογημένοι ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Γι' αυτό επειδή από το Μοσχάτο θα αρχίσει το ηλεκτρονικό φακελωμά. Πότε? Ναι. Πότε θα αρχίσει? Τώρα τον Δεκέμβριο μήνα. Πότε? Τώρα τον Δεκέμβριο μήνα ή το πολύ πολύ μετά τις εορτές. Και πόσο με τι? Με νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Οι οποίες με θα εκδοθούν φορολογικές ταυτότητες. Του παιδιού μου θέλω να βγάλω μάλιστα. Ταυτότητα και άμα είναι να πάω από προμάδα να τη βγάλω για να προλάβω. Φορολογικές ταυτότητες. Προσέξτε ότι για να ενημερωθείτε καλύτερα, μας ακούτε αγαπητή τηλεθεάτρια. Ναι, ναι. Για να ενημερωθείτε καλύτερα. Περσεφόνη. Ορίστε. Περσεφόνη πέστε. Περσεφόνη. Ναι, ναι. Α, έχετε και πολύ ωραίο όνομα. Είμαι από την Μυτιλίνη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Χαιρόμεθα ιδιαίτερος γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητοί Περσεφόνη, για να ενημερωθείτε καλύτερα και για να κάνετε κι εσείς με τη σειρά σας ναι, μια καυτή ομολογία πίστεως, ναι. Σας γνωρίζουμε ναι. Ότι την
Κυριακή, όχι μάλλον τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επομένη. Τη Δευτέρα στις 8 Δεκεμβρίου με το νέο έτος και στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι θα γίνει μία συγκέντρωση στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Για αυτό το θέμα. Για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, συνθήκη Σέγγεν και όλα τα συναφή. Λοιπόν, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Ώρα 3. Μεσημέρι. Ναι, 3 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Κοραή. Και θα συνεχιστεί με πορεία προς το Μοσχάτο, πορεία διαμαρτυρίας. Θα το δείξει καθόλου τηλεόραση? Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η τηλεόραση, αλλά συνήθως η τηλεόραση προβάλλει άλλα πράγματα. Ακριβώς. Ναι, αποκρύπτει αυτά. Αποκρύπτει αυτά, διότι δεν συμφέρουν αυτές οι ομολογιακές κινητοποιήσεις στους εχθρούς της πατρίδος μας, αλλά θέλουν να τις πνίγουν, να μην φαίνεται στα μάτια του ελληνικού λαού ότι υπάρχει αντίσταση. Έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ και πάλι καλά. Θέλω την ευλογία σας. Του Κυρίου μας, να έχουμε όλοι μας. Ο Θεός με θυμών και ουδής καθυμών. Μάλιστα. Χαίρετε εν αναστάτη Κυρίου και αγαλιάστε. Να μην ξεχνάμε όμως, αγαπητοί μας τηλεθεατέ, ότι μπορεί να μην δείχνει η τηλεόραση του κόσμου τούτου όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την ομολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως μας, αλλά τα δείχνει όλα η τηλεόραση του ουρανού. Μάλιστα. Άγγελοι Κυρίου καταγράφουν τα πάντα. Μάλιστα, και θα τα δούμε μάλιστα όλα εν τη φοβερά ημέρα της μελούσης κρίσης όπου πλησιάζει. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου και ο Θεός και εσάς να σας έχει καιρούς και να ευλογείτε και εμάς. Αμήν γέννητο. Συγχαρητήρια θα λέγαμε ότι ανήκουν σε εσάς, οι οποίοι στολίζετε αυτή την ελληνοορθόδοξη εκπομπή σας. Δεδομένου ότι αυτή η εκπομπή είναι δική σας, καθότι γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας στον αέρα και με την ομολογία πίστεως, την οποία σας δίνει ευκαιρία ο Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός να κάνετε, για να σας ομολογήσει και εκείνος με τη σειρά του όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου κατά την φοβερά ημέρα της Δευτέρας της ενδόξου παρουσίας αυτού, κατά την οποία θα έρθει λίαν συντόμως εν τη δόξη του Πατρός αυτού ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτεστε τέλος. Έρχεται λοιπόν σύμφωνα με τα έντονα και λίαν οφθαλμοφανή σημεία των καιρών ο Παντοκράτορ Κύριος εν τη δόξη του Πατρός αυτού. Περνάμε όμως την άλλη φωνή τη δική σας. Καλώς. Σας ακούμε. Είμαι πρώτο Πατρίτσαλος και λέγομαι Κωνσταντίνος Παμπύρης. Κωνσταντίνος. Παμπύρης. Παντήρης. Παμπύρης. Παμπύρης, μάλιστα. Είμαι με το παλιό ορτολόγιο. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως. Και εγώ χαίρομαι και αυτή τη στιγμή καρδιά μου πετάει. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και θέλουμε την ευχή σας και την ευλογία σας για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι μπροστά σε αυτό το έργο του Θεού που κάνουμε αμαρτωλιώτες. Ευλογείτε Πάτερ Κωνσταντίνε. Έπεσε η γραμμή του Πατρός. Πάτερ Κωνσταντίνε, δεν ακούγεστε. Έπεσε η γραμμή. Χαιρόμεθα από την ενεργό συμμετοχή του Πατρός Κωνσταντίνου και από την ομολογία την οποία έκανε δημοσίως. Αν έπεσε η γραμμή και θέλει μπορεί να ξανατηλεφωνήσει, δεν το κλείσαμε εμείς, εννοείται. Περνάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τις συνθήκες Σέγγεν. Μάλιστα. Όταν θα γίνουν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, πώς θα καταλάβουμε εμείς ότι έχει το 666. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σπουδαία και αξιοσημείωτη η ερώτησή σας, αλλά για να μην μακρηγορεί ο δούλος του Θεού Σπυρίδων, ο οποίος συνέχεια ομιλεί, θα δώσει το λόγο στον Πατέρα Ελευθέριο να σας απαντήσει. Είναι ήδη γνωστό ότι οι σκοτεινές δυνάμεις σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τακτοποίησης που χρησιμοποιούν σκόπιμα επανεμβάλλουν τον αριθμό 666, που για αυτούς είναι ιερό σύμβολο. Γνωρίζουμε ότι είτε με προδιαγραφές γραμματού κώδικα, δηλαδή είτε ο γραμματός κώδικας υπάρχει επάνω, είτε η μαγνητική ταινία, είτε το μικροτσίπ, γνωρίζουμε ότι και στα τρία αυτά συστήματα καρτών ταυτοτήτων
όποια από τα τρία αυτά υιοθετηθεί, γνωρίζουμε, είναι γνωστό ότι οι σκοτεινές δυνάμεις παρεμβάλλουν τον αριθμό 666, τον ιερό τους αριθμό, με τον οποίο πιστεύουν ότι επιταχύνουν την επικράτηση του Μεσσία του Αντιχρίστου στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης και κάτι άλλο, ναι, και κάτι άλλο. Είναι αδύνατον πλέον, επειδή όλα τα προγράμματα των υπολογιστών, πείτε σε οικονομικό, πείτε σε διοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο, όλοι οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, τα προγράμματα ιδιαίτερα οικονομικών συναλλαγών, είτε στα αυτόματα μηχανήματα των τραπεζών, στα καταστήματα, οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε χρειάζονται την παρεμβολή του 666 σαν κλειδιού του συστήματος. Αυτό η χρήση του 666 σαν κλειδιού των προγραμμάτων αυτών έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 και είναι αδύνατο τώρα πλέον, χωρίς να υπάρξει ένα γιγαντιαίο κόστος, χωρίς να αλλαγούν όλα αυτά τα προγράμματα και τα συστήματα υπολογιστών και να αναπτυχθούν νέα συστήματα, είναι αδύνατο να μην πλέον να βγάλουν τον αριθμό, το σύμβολο 666 από κλειδί του συστήματος. Καταλαβαίνετε. Και ένας λόγος πρόσφατος που δεν το βγάζουν είναι ότι όπως για μας ο αριθμός 999 είναι ιερός, διότι σημαίνει τριαδικός Θεός, όπως για μας ο Παντοδύναμος Σταυρός είναι ιερός, έτσι για αυτούς ιερός αριθμός είναι ο αριθμός 666, διότι το 666 το λατρεύουν σαν Θεό αυτό, τον Αντίχριστο δηλαδή. Το κόστος θα είναι και τεράστιο και ο χρόνος επίσης θα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη μεταβολή αυτή, για τη δίθεν μεταβολή αυτή, θα είναι επίσης πολύ μεγάλος, οπότε και δεν θα μπορεί να γίνει η επιτάχυση της επικράτησής τους όπως αυτοί επιδιώκουν. Γι' αυτό λοιπόν να μην τρέχουμε από τα πάτες ότι είναι δυνατόν να ανατραπεί αυτή η εσχατολογική πορεία, ότι είναι δυνατόν να καταργηθεί το σύστημα 666. Απλά εμείς θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη στάση μας με βάση το μαρτυρικό φρόνημα που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας, όλοι οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να αντισταθούμε και να υποστούμε αυτόν τον οικονομικό αποκλεισμό, να μην πάρουμε καμία κάρτα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών και καμία κάρτα ή ταυτότητα συναλλαγών είτε με το κράτος είτε με την αγορά, προκειμένου να μην χάσουμε, να μην αρνηθούμε τον Χριστό μας, να μην χάσουμε την ορθόδοξη ομολογία μας και προσκυνήσουμε το σύστημα του Αντιχρίστου. Εξάλλου, αγαπητέ τηλεθεατά, είναι προφητευμένο από την Ιερή Αποκάλυψη ότι ο αριθμός θα είναι 666 του Αντιχρίστου. Γι' αυτό εμείς πρέπει να λέμε στόμεν καλός. Και κάτι άλλο, στο ίντερνετ που λένε το Διεθνές Δίκτυο, υπάρχει το 666 στο δικό. Ναι, μάλιστα. Συγκεκριμένα υπάρχουν 16.000 σελίδες, ναι, οι οποίες αναφέρονται στο 666. Υπάρχουν χιλιάδες διαφημίσεις, στις οποίες σκόπιμα χρησιμοποιούν και διαφημίζουν το σύμβολο 666 πλέον. 16.000 σελίδες μέσα στο ίντερνετ. 3,5 εκατομμύρια από τα 100 εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ, 3,5 εκατομμύρια ήδη χρήστες έχουν μπει στο πρόγραμμα του 666, τα έχουν μπει στο κανάλι του 666. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι φοβερή η διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο του συμβόλου του 666, που για τη νέα εποχή αποτελεί πλέον ιερό σύμβολο, και το οποίο έχει ιερές ποιότητες, και η επικράτηση του συμβόλου αυτού γίνεται με σκοπό να προετοιμάσει, δίθεν όπως λένε οι σκοτεινά άνθρωποι, οι νέα εποχή τους, να προετοιμάσει το δρόμο για τον Μεσσία τους. Τον αντίχριστο δηλαδή 666, τον μετρέγια, τον Μεσσία της νέας εποχής. Δεν πιστεύω να έχει να προσθέσει τίποτα άλλο ο αγαπητός μας τηλεθεατής. Για το λόγο αυτό, για να μην αντικούμε τον άλλο τηλεθεατή που περιμένει στη γραμμή, ευθύς αμέσως του δίνουμε το λόγο. Θα πάρει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Λογείτε. Την Αγία Ευχή σας. Έχω πολλά να πω. Μάλιστα. Σας πω κάτι, ότι ο κύριος εδώ και πολλά χρόνια με έστειλε στην Κωνσταντινούπολη να πάω να σταυρώσω τους δρόμους, να τους ευλογήσω. Δόξα σε Θεός, πάντων είναι και. Και να τους φραγίσω όσο θα πούνε τα ελληνικά στρατεύματα μέσα. Μάλιστα. Συγγυμένη ώρα. Δόξα σε Θεός, πάντων είναι και. 2 μήνες προθεσμία να συγκεντρώσει τα χρήματα και να πάρει μου λίγο τέλο του πρεσβυτέρου μα. Και έτσι έγινε, τότε ήταν στην εποχή που είχε καεί το πούλμα κάτω εκεί στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε αυτό και το βράδυ παρουσιάστηκε ο διάβολος και σύριζε. Και μου λέει πώς πήγες μέσα στην πόλη αφού τα πάντα ήταν κλειστά. Δυνάμει κυρίου.
Μάλιστα. Μετά από καιρό προσπαθούσα να πάω, γιατί μου δώσε άδεια το λίγο κύριο, μου έχει δώσει από εξωτερικό. Θα πας, μου λέει, στην Ρωσία να δώσεις επιστολή στα Ρώσικα, στο Πατριάρχη. Αλλά πήγα εκεί στην Αγία Πετροπολή και σε κάποιον ιερέα τόσο ένα κοινό γράμμα και δεν μπορούσα να δει, δεν ξέρω πού να πάω ακριβώς. Και το έχει γράμμα, δεν ξέρω. Και γι' αυτό θα ήθελα να με βοηθήσετε, γιατί έχω και άλλα πράγματα να πούμε εδώ πέρα, πολλά θέματα που είναι εκεί. Και αυτά δεν πρέπει να προκύπτονται, αλλά είναι και από τους χριστιανούς. Μάλιστα. Θα δοθούν τους αδερφούς να καταλάβουν όλοι μαζί. Μάλιστα. Και το έχουν την κύριο μας. Αμήν. Θα ήθελα το τηλέφωνο σας να σας πάρω και να έχουμε μια εκτενή. Εγώ αν θέλετε να μπείτε και στην εκκλησία. Ναι, σε ποιο ναό λειτουργείτε? Με στην Αγία Τριάδα, στο Αγίας Μαρίνης 62. Αγίας Μαρίνης, πού είναι αυτό? Στο Καματερό. 62, Καματερό. Ανεβαίνοντας από τον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Αν δεσιά που είναι το γερό αυτού. Με το νέο που είναι εκεί. Λοιπόν, επίσης παρουσιάστηκε στο ναό αυτό η Παναγία Υδροσοσταλίτιδα. Μάλιστα. Η οποία δεν υπάρχει στο ημερολόγιο. Μου είχε δώσει εντολή από καιρό ο κύριος και το έχω γράψει σε μια σακούλα πρόχειρα κιόλας. Μάλιστα. Μας στείλανε λιμονάριο από τα Άγιον Όρος και πράγματι υπάρχει και προς τιμή του ναού που δεν υπάρχει άλλος. Έχω κάνει στα καλύτερα Μεσογείων το ναό αυτό να έχει στοιχίσει από το δικό μου το μισθό και αυτά που μαζεύω με τη χάρη, με την αγάπη του κυρίου, δηλαδή τα ευκαιρία και τέτοια, πάνω από 120 εκατομμύρια. Υπάρχει μοναχή μέσα, υπάρχει και ένας ιερέας με το παλιό ερωτολόγιο και στείλει ένα μικρό δωματιά και μένει και θα κατοικήσει και αυτός μέσα εκεί. Στα καλύτερα είπατε. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Να το ρε πως το λένε εκεί που λέει τηλεόραση και τέτοια πορτιάζει πράγματα. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Πάτερ Κωνσταντίνε, θα θέλαμε να γράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου. Έχετε χαρτί μολύβι μαζί σας? Έχω. Ναι. Γράψτε 34 34 60 565. Ναι, 65. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις κλείσετε τη γραμμή. Είναι απλό τηλέφωνο χωρίς 090. Να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου για να σας πάρουμε εμείς με την πρώτη ευκαιρία για να κανονίσουμε μια συνάντηση. Και πέραν τούτου, μπορείτε μόλις τελειώσει η εκπομπή η σημερινή που τελειώνει γύρω στις 3 η ώρα μετά μεσημβρίας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο σε αυτό το νούμερο, στο 34 60 565, για να έχουμε επικοινωνία μαζί. Γύρω στις 3 τελειώνει. Ναι, ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Μπορεί και δύο. Ναι, μπορεί και δύο με τρεις. Θα δείτε εσείς, παρακολουθείτε την εκπομπή και ό,τι ώρα τελειώσει. Ναι, ευλογηθός ο Θεός. Χάρηκα την Αγία Ευχή σας. Χαιρόμεθα, αγαπητοί μας τηλεθεατέ, όταν στολίζετε εσείς αυτή την ελληνορθόδοξη εκπομπή με τέτοιες διαμάντινες ομολογιακές φωνές, με φωνές αγγελικές, όχι μόνο φωνές αηδονιών, όχι μόνο με φωνές καρδαρινιών και καναρινιών, αλλά με φωνές αγγελικές, όπως ήταν μια τέτοια επίγεια αγγελική φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, ο οποίος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, δεδομένου ότι, όπως εδήλωσε, ανήκει στην Αγία Πατροπαράδοτη Ορθοδοξία μας, δηλαδή ανήκει στην ασάλευτον Εκκλησία του Χριστού μας. Ο Θεός να δώσει μετάνοια σε όλους τους ιερείς για να ακολουθήσουν την Αγία Πατροπαράδοτη Ορθοδοξία μας. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Σας ακούμε. Ναι. Είστε στον αέρα. Ναι, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Να είναι ευλογημένο. Είμαστε ορθόδοξοι και αυτοί οι οποίοι μισούν την ορθοδοξία μας λένε χλεβαστικά και περιφρονητικά παλαιμορλογίτες. Επειδή ακολουθούν... Αν είσαστε παλαιμερολογίτες, για να σας κάνω μία ερώτηση, με ενδιαφέρει πολύ. Μάλιστα. Είσαστε παλαιμερολογίτες. Σας είπαμε, είμαστε ορθόδοξοι που ακολουθούμε το παλιό, το πάτριο, το ορθόδοξο ημερολόγιο. Σε τι γιορτή η θρησκεία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από σήμερα? Σε τι? Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι. Από σήμερα
αρχίζει η νηστεία, από χθες μάλλον, η νηστεία των Χριστουγέννων. Και σε τι συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί? Είναι πνευματική προετοιμασία για να υποδεχτούμε τον Χριστό. Να σας ρωτήσουμε όμως και εμείς κάτι. Να υποδεχτούμε τη γέννηση του Χριστού. Να σας ρωτήσουμε και εμείς κάτι. Μ' ακούτε? Ναι. Πώς είναι το μικρό σας όνομα? Μαρία. Μαρία, μήπως είσαι ανήλικη, τι ηλικία έχεις? Έχω 10 χρονών, επειδή ενδιαφέρουν αυτά και... Αν έχεις την καλοσύνη, καλό μου κοριτσάκι, κάνε μου τη χάρη, κλείσε το τηλέφωνο και πες τη μανούλα σου ή τον πατέρα σου να πάρει τηλέφωνο για να κάνει τις ερωτήσεις και να απαντήσουμε. Ναι. Εντάξει? Ναι. Άντε. Σε ευχαριστώ πολύ. Από τη φωνή σου κατάλαβα ότι είσαι ανήλικη. Δεν θέλουμε ανήλικα παιδιά να παίρνουν τηλέφωνο στη γραμμή αυτή. Μπορούν να παίρνουν οι γονείς. Θα απαντήσουμε στο ερώτημα όμως, επειδή είναι φλέγον. Ακούμε όμως αυτή τη στιγμή άλλον τηλεθεατή που περιμένει στη γραμμή και δοθεί της ευκαιρίας ενδιάμεσα να απαντήσουμε για την νηστεία. Σας ακούμε. Ευλογείτε. Ο κύριος από τον Κράτο. Θα ήθελα να μιλήσω με τον πατήρη Ελευθέριο. Μάλιστα. Να ακούσει και εγώ. Ω, χαιρόμαι τα ιδιαίτερα. Ευλογία σας. Από Σαλαμίνα. Μάλιστα. Όμως, έχω κάποια αντίθεση ως προς το Ελευθέριο. Κάποια? Κάποια αντίθεση. Ως προς το πατήρ Ελευθέριο. Ναι, ναι, συνομιλείτε μαζί του. Ναι. Δεν θα έπρεπε, πατήρ Ελευθέριε, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Δεν θα έπρεπε να ήσασταν, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες, να κάνω κάποιο κανόνα. Ξέρετε πολύ καλά, επειδή διαβάζετε τους κανόνες. Ο δεύτερος κανόνας της πρώτης και δεύτερης συνόδου, τι λέει για τους μοναχούς οι οποίοι δεν έχουν γέροντα. Ναι, κοιτάξτε. εγώ έχω γέροντα, δεν υπάρχει. Αγαπητέ τηλεθεατά. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά να σας πω εγώ αυτό. Αν επιθέσεις πάντα τελευταία, μετά θα έχεις το λόγο. Αν επιτρέπεις να υπενθυμίσω στον αγαπητό μοναχό, ο οποίος δεν ξέρω αν ακολουθεί την πατοπαράδοτη ορθοδοξία ή τον έμερο λόγιο. Ναι. Πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητέ πάτερ, δεν ξέρω το όνομά σου, ούτε... Ορίστε. Νικόλαος. Ναι, χαιρόμεθα. Πρέπει να γνωρίζεις ότι όταν ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός βγήκε στον κόσμο για να απελευθερώσει το σκλαβωμένο ελληνορθόδοξο γένος μας, όλοι οι αγιορείτε πατέρες τον κατηγορούσαν και τον κατέκριναν ότι άφησε τη μετάνοιά του και γυρίζει στον κόσμο. Είμαστε εμείς στη στέση, λοιπόν, είμαστε. Το ίδιο έπραξαν έναντι όλων των Αγίων Πατέρων. Μην λησμονούμε ότι όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστης, την πρώτη θέση την έχουν οι κληρικοί. Ανάλογα με το βαθμό της ιεροσύνης. Νομίζω ότι υπάρχουν για αυτές τις δικές όπως εσείς κύριε Νάκο, να μιλήσετε άλλοι. Συγγνώμη με επιτρέπει, αγάπη σας. Να δούμε τι λέει ο νόμος. Συγγνώμη, να δούμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Άλλη δουλειά κάνει ο φάρος εκεί μόνος του και άλλο τα φανάρια του αυτοκινήτου στον κόσμο. Αγαπητέ μου επιτρέπει, αγάπη σου, να δούμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού λέει ότι την πρώτη θέση την έχουν οι κληρικοί, ανάλογα με τον βαθμό της ιεροσύνης. Αν όμως οι κληρικοί σιωπήσουν και αποστατήσουν, τότε την πρώτη θέση την έχει το επίγειο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Αν όμως σιωπήσουν και οι μοναχοί, τότε την πρώτη θέση την έχουν οι λαϊκοί, το έθνος, το Άγιον, το Βασίλειον ιεράτευμα. Λοιπόν, και αν σιωπήσουν και οι λαϊκοί, τότε τον πρώτο λόγο τον έχουν τα γαϊδούρια και οι πέτρες. Ο άλλε και οι ίδιοι και κράξονται και εσείς σιωπάς και λες δεν μιλάω γιατί είμαι μοναχός, είμαι λαϊκός. Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Νάκο, πάρα πολύ σωστά, αλλά πέφτε σε αυτά που λένε ορισμένοι ότι τι θέλετε εσείς οι μοναχοί που βρίζετε τον μοναχισμό. Μα αν δεν μιλήσουν οι μοναχοί οι οποίοι αποτελούν το επίγειο αγγελικό τάγμα και αφήσουν τον κόσμο να καίγεται, τι πληκτή απολογία έχουν να δώσουν? Πέστε μου έναν Άγιο να μην βγήκε από τις σκήτες του να καταπολεμήσει τις μεγάλες αιρέσεις. Ακόμη και οι γυναίκες, οι μεγαλομάτες εκεί. Ορίστε. Τι κι αν όλος ο κόσμος, λέει, κερδίσει τον ουράνιο βασιλείο και χάσουμε εμείς την ψυχή μας. Ναι, σωστά. Προς τον μοναχό. Σωστά. Εσείς καλά κάνετε. Διότι καλά είναι. Γιατί χυμαζόμενη η Εκκλησία του Χριστού. Και είναι η χειρότερη εποχή για την Εκκλησία από καταβολή του κόσμου. Γι' αυτό έχουμε χρέος όλοι μας. Όλοι οι μοναχοί κανονικά πρέπει να παραβρίσκονται και να κατακλείσουν τα μέσα ενημέρωσης και να ενημερώσουν τον κόσμο. Και να ενημερώσουν τον κόσμο για το πού βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού και το τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί εν ώψη της παγκόσμιας επικράτησης του Αντιχρίστου. Πάτε Νικόλα, μου επιτρέπει, αγάπη σου. Παρακαλώ.
Μάλιστα. Δεν βρίσκω πια άλλη είναι η διαφορά των 13 ημέρων. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε κι εμείς κάτι με αγάπη. Ευχαριστώ. Ιερή γραφή, Αγία γραφή διαβάζετε. Μελετώ οπουδήποτε. Μπράβο. Πιστεύω να έχετε διαβάσει κάπου όπου λέει η Αγία γραφή ότι ου δίναστε δυσύν κυρίες δουλεύει. Το λέει αυτό ή δεν το λέει. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πώς λοιπόν κάποιος μπορεί να ευαρεστεί τον Πανάγραφο και Θρησάγιο Θεό αν δουλεύει σε δύο αφεντικά. Σε ένα αφεντικό τον Ιησού Χριστό που είναι με το παλιό, με το πάτρο, το θόδοξο, το λόγιο και σε ένα αφεντικό τον Πάπα, τον κατηραμένο Πάπα που έχει το νέο, το Γρηγοριανό, Πάπο Γρηγοριανό που πήρε το όνομα του Πάπα Γρηγορίου και γι' αυτό λέγεται νέο, που λέγεται νέο γιατί οδηγεί στη νέα εποχή, στη νέα τάξη των πραγμάτων, εξού και νέο. Εγώ εύχομαι, ναι. Εύχομαι να γυρίσουμε όλοι να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι σωστό. Αμήν. Εξάλλου αγαπητή μας τηλεθεάτρια, επειδή φαίνεσαι πιστό άτομο, γι' αυτό το λέω αυτό με αγάπη, ξέρετε πιστεύω και το σύμβολο της πίστεως. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Μπράβο. Αλλά το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύει σε έναν Θεό Πατέρα κλπ, πρέπει να το ξέρετε και μάλιστα απ' έξω. Λέει κάπου ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν λέει εις δύο, μία με το παλιό και μία με το νέο. Αγία είναι η πρατευωμένη. Μπράβο. Μπράβο. Επομένως, αφού εδώ έχουμε δύο, μία με το παλιό, τον Αγίο Θεοφόρο Πατέρων που δημιουργήθηκε από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο και έδωσε το θεουργό του σώμα και το τίμιο αίμα του επάνω στον παντοδύναμο τίμιο και ζωπιό σταυρό του Γολγοθά, και η άλλη εκκλησία που δημιουργήθηκε το έτος 1924. Κακός. 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 Τον τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι καιρός τώρα που έρχονται τόσα μεγάλα δεινά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, εμείς να επιστρέψουμε όλοι στο σημείο από όπου φύγαμε το έτος 1924, να γίνουμε μία ποινική σπινή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς της πατρίδος μας και της ορθοδοξίας μας. Συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο ένα που σας λέω, ότι ο μεγάλος πανταπιστός, αυτό το λέει και η διαθήκη. Η φαρισαία ήταν ο φαρισαϊκός. Ο φανατισμός, ο φαρισαϊκός είναι αμαρτία. Βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς λέμε να πάψουν οι νομερολογείτε να είναι σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους υποκριτάς, οι οποίοι ενώ είναι κακόδοξοι παριστάνουν τον Ορθόδοξο. Πώς καλά κάνετε και το λέτε. Ο δικός μου, ναι. Παριστάνει τώρα την Αγία. Και επί το πλήτα πόδι είναι πανεπιλογείτε. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως ένα δικό μου συγγενικό πρόσωπο στο μενή για χαρνές σε μια παλαιομυρολογική εκκλησία, το συγγενικό πρόσωπο νέο μυρολογήθηκε, πήγε όπως και εγώ πηγαίνει και πάω και πήγε να κοινωνήσει και την ερώτησε επειδή ίσως ήταν κάπως άλλο τη μορφή και δεν την εκοινώνησε καλέ μου άνθρωπε και γέροντά μου. Αγαπητοί μας τηλεθεάτρια, αγαπητοί μας τηλεθεάτρια, πρέπει να ξέρουμε ότι για να κοινωνήσει κάποιος σε μια εκκλησία, πρέπει να ανήκει σε αυτή την εκκλησία. Αν λοιπόν ένας πιστός ανήκει στην Αγία Πατροπαράδο Ορθοδοξία, με την άδεια και την ευλογία του πνευματικού, του ορθοδομούντος στο λόγο της αληθείας, μπορεί να κοινωνήσει στον Αχράντα Μυστηρίων. Αν ανήκει όμως άλλη εκκλησία, πώς την κοινωνεί. Αγαπητοί μου τηλεθεάτρια, μην αμαρτάνετε παίρνοντας την κρίση του Τρισαγίου Θεού στην οποία βρίσκεται η ψυχή αυτού του πατρός Πορφυρίου που λέτε για την ψυχή του οποίου και εμείς προσευχόμεθα. Και εμείς προσευχόμεθα να σωθεί η ψυχή. Αλλά μην παίρνετε τη θέση του Θεού και τον αποκαλείτε Άγιο. Ο Θεός αναγνωρίζει τους Αγίους. Θα ανακηρυχθεί Άγιος, διότι και προφήτευε και θα θυματουργούσε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ και θα σέβομαι. Το πάτριο αυτό. Να γίνει το το όνομα της Αγίας Τριάδος. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Εμείς αγαπητοί μας τηλεθεατέ, καταρχάς ευχαριστούμε την αγαπητή μας αυτή τηλεθεάτρια, η οποία πήρε μέρος στην εκπομπή μας, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τους Αγίους τους ανακηρύττει ο Πανάγραφος και Θρησάγιος Θεός. Θαυμαστός ο Θεός της Αγίας αυτού. Δεν τους ανακηρύττουμε εμείς, διότι δεν έχουμε καμία εξουσία να κρίνουμε κανέναν, ούτε για καλό ούτε για κακό. Μόνο για την πίστη πρέπει να κρίνουμε και όχι για τον Θεό. Περνάμε στην άλλη φωνή σας, για να μην μακρηγορούμε εμείς και σας αντιπούμε. Έχω κάποια ερωτήματα. Μάλιστα. Είμαι Γεώργιος. Μάλιστα. Είμαι 21 ετών. Ευχόμαστε να μιμηθείτε τον Άγιο Γεώργιο, τον Τροπαιοφόρο, του οποίου έχετε το όνομα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μέσα από το
Μάλιστα. Από το κεφάλαιο εμένα. Μάλιστα. Τι γνωρίζετε για το πέμπτο στάθμισμα και την πρώτη ουρέ και το έκτο στάθμισμα και την δεύτερη ουρέ. Είναι ή δεν είναι ο πόλεμος του πέμπτου κόσμου. Κοιτάξτε. Εκείνο που έχει ιδιαίτερα σημασία είναι αυτό που είπατε, είναι ο προπαρασκευαζόμενος ήδη τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος προβλέπεται να αρχίσει από μια ελληνοτουρκική σύραξη. Έπεσε η γραμμή του τηλεφωνικού. Ναι, είσαι στον αέρα. Ναι, κάτι ακούστηκε, δεν ξέρω, βάλατε εσείς μουσική από εκεί ή από τον νοτιακό. Πότε, πολύ καλή, μόνο τη φωνή θα μιλούσα, επειδή έκανε παράστα. Α, μάλιστα, ναι. Αυτό... Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε... Βλέποντα. Μάλιστα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη ευρισκόμεθα στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος της ανθρωπότητος και ο οποίος δεν έγινε μέχρι τώρα, ξέρετε γιατί. Μάλιστα. Γιατί οι σκοτεινές και καταχθόνιες σιωνομασονικές και ταλμουδιστικές δυνάμεις ξαφνικά επενόησαν το ηλεκτρονικό φακέλωμα και σκέφτηκαν ότι αφού μπορούμε να γίνουμε κοσμοκράτορες χωρίς πόλεμο, αρκεί να φακελώσουμε ολόκληρο τον λαό της γης με ένα μικροπομπό, με ένα μικροτσίπς και να τον ελέγχουμε και να τον μετατρέψουμε εις παρομοίαν κατάσταση με την κατάσταση των τρελών ευρωπαϊκών αγελάδων, γιατί να κάνουμε πόλεμο? Και προσπαθούν τώρα μέσω της ανασυνθήκης Σέγγεν με τα κομπιούτερ των Βρυξελών και του Λουξεμβούργου να καταδυναστεύσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρίς πόλεμο. Όμως, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέει. Αδελφέ, θα ήθελα να ρωτήσω, ο πόλεμος του Αρμαγεδόνος είναι διαφορετικός από τον πόλεμο που, λένε, που λέει μάλλον κάποιος προφήτης ανώνυμος που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη? Ναι, είναι διαφορετικό. Θα σας απαντήσω ο πατέρ Ελευθέριος για να μην απαντώ μόνο εγώ και στερώ τον λόγο από τον πατέρ Ελευθέριο. Ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα περιγράφεται κατά πάσα πιθανότητα με τον έκτο άγγελο που είπατε κι εσείς. Κατά το σάλπισμα του έκτου αγγέλου, κατά τον οποίο, όπως λέει και η Ιερή Αποκάλυψη, λύσουν τους τέσσερας αγγέλους τους δεδεμένους επί το ποταμό του Μεγάλου Εφράτη και ελήθησαν οι τέσσερις άγγελοι ηθιμασμένοι στην ώραν και στην ημέραν και μήνα και ενιαυτόν είναι αποκτήνωση το τρίτο των ανθρώπων και ο αριθμός των στρατευμάτων του οίκου δύο μυριάδες μυριάδων. Ήκουσα τον αριθμό αυτών και ούτως είδω τους οίκους ενδιοράσει και τους κρατημένους επ' αυτών έχοντας τους θώρακας πυρήνους και αγκυθήνους και θειώδης κτλ. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα είναι μια συμβολική περιγραφή ίσως του Μεγάλου Πολέμου. Έπεσε το κέντρο, αγαπητέ μας τηλεθεατά, και κατά αυτόν τον τρόπο διεκόπη ο ωραίος διάλογος και επικοδομητικός που είχαμε μαζί σας. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την πτώση του κέντρου για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Τι να κάνουμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, βλέπετε ότι υπάρχουν και τεχνικές βλάβες. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την τεχνική αυτή βλάβη για να μπορέσουμε ευθύς αμέσως να έχουμε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, δεδομένου ότι η εκπομπή αυτή είναι δική σας και γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας. Μικρή υπομονή και πάλι θα συνδεθούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζί σας. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, τα σημεία των καιρών βοούν, τα βήματα του Αντιχρίστου ακούγονται και γι' αυτό θα ακούσουμε και τη δική σας φωνή κατά του θηρίου της Ελλάδας Αποκαλύψεων. Για να συνεχίσουμε, για να πούμε ορισμένα πράγματα, μπορεί να περιμένει λιγάκι ο αγαπητός τηλεθεατής. Να ακούσουμε τον τηλεθεατή τώρα, ναι, που βγήκε στη γραμμή, και λογημένο. Ο προηγούμενος που έπεσε η γραμμή, αν θέλει να σας ξαναπάρει ή αν δεν θέλει, θα απαντήσουμε σε όσα μας ρώτησε μέχρι τώρα. Ακούμε τη φωνή σας. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Πατέρα, βρίσκομαι στην απόγνωση. Έχω ένα γιο ο οποίος έχει δύο παιδιά και έχει φύγει ακριβώς για τις νέες ταυτότητες, τις εξήγησαν για όλα αυτά που γίνονται. Ανήκει στο παλιό το λόγιο, στην εκκλησία της δικής σας, την Ορθοδοξία που πρέπει να πω. Έχει πάει στο νησί της Άμμου και μένει εκεί με την οικογένειά του. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με το παιδί μου. Γιατί αρνήθηκα να το ακούσω και τώρα έμεινα μόνη. Αρνήθηκα βέβαια όχι με τη δική μου θέληση, ζούσε ο σύζυγός μου και δεν ήταν δυνατόν να παρακούσω εκείνον και να ακούσω το παιδί μου. Τώρα είμαι σε χειρία. Συγγνώμη, τι ηλικία έχει το παιδί σας? Το παιδί μου είναι 25 χρόνων. Είναι ενήλικο. Έχει δύο παιδάκια. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να με πείσει και να με μεταπείσει να τον ακολουθήσω. Εγώ δεν μπορούσα να παρακούσω το σύζυγό μου και γινόταν όλα αυτά. Θέλω μέσα στο λατάδο να σας ρωτήσω κάτι, γιατί άκουσα πριν από λίγο, πριν από τρεις ώρα μάλλον, που είπατε ότι μετά το νέο έτος θα ισχύσει μάλλον νέες ταυτότητες. Μάλιστα. Είναι έγκυρο αυτό? Είναι έγκυρο και κυρίως θα ισχύσουν οι νέες ταυτότητες φορολογουμένων. Μάλιστα. Εγώ που είμαι σε απόγνωση γιατί γνωρίζω καλά ότι το παιδί μου εκτός από τη δουλειά του δεν έχει άλλους πόρους. Αρνείται, θα αρνηθεί λέει να έχει οποιαδήποτε δοσοληψία με το κράτος. Τώρα φτιάχνει ένα σπιτάκι με τη βοήθειά μου. Αλλά μετά θα αρνηθεί, θα σταματήσει τα πάντα. Δηλαδή δεν θα κάνει τίποτε. Η μημόνα μου λέει ότι εγώ θα δουλεύω τη γη και έλα να σε συντηρήσω. Δηλαδή δεν είναι φανατισμένο το παιδί μου. Απογοητεύτηκε από την νεολογική και την εκκλησία και πήγε εκεί, σε εσά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ευλογημένο και μακάριο το παιδί σας. Λοιπόν, ανήκει στους μακαρισμούς. Την ευλογία σας πάτε. Του Κυρίου μας όλοι. Εγώ κρέμομαι κυριολεκτικά. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω. Σας έχω δει σε άλλα κανάλια. Είναι η πρώτη φορά που ακούω την εκπομπή και αρκετή ώρα που προσπαθώ να σας πιάσω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω γιατί μένουν όλα στη μέση. Τι θα γίνουν? Εγώ βέβαια έχω κάποια σύνταξη και μου λέει ότι αρνούμε να πάρω οτιδήποτε από τα χέρια σου τη στιγμή που θα το παίρνει με την ταυτότητα αυτή. Έβγαινε. Αγαπητή τηλεθεάτρια, οποια περιοχή τηλεφωνείτε? Από το Χολαργό. Από το Χολαργό. Άρχιτε τι μου λέει. Εγώ θα μαρτυρήσω και η οικογένειά μου, θα πεινάσουμε, αλλά θα κερδίσουμε την άλλη ζωή. Αυτό το συμφωνώ και εγώ, γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά στο Θεό. Πολύ ωραία. Αρνήθηκα, μετανιώνω τώρα βέβαια από όλα αυτά τα χρόνια. Βρισκόμουν σε εμπόλεμη και κατά κυριολεκσία σε εμπόλεμη κατάσταση με το παιδί μου και θέλω να αναφέρω κάτι, να ακουστεί αυτό που θα αναφέρω. Κάποια μέρα μου είπε ότι η μαμά, αν φύγεις από τη ζωή, εγώ αρνούμαι ακόμη και να σε συνοδεύσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό το θεώρησα υπερβολικό. Ωστόσο, έπεσα στην εικόνα της Παναγίας και προσευχήθηκα πολύ και ζήτησα από την Παναγία να μου δώσει ένα σημάδι. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή δεν σας λέω. Μιλάω στην πραγματικότητα. Ζήτησα ένα σημάδι να μου δείξει σε τι δρόμο βρίσκεται το παιδί μου και σε τι ήμουν εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα ξεχάσει βέβαια αυτό που ζήτησα την Παναγία και λίγες μέρες αργότερα, την ώρα που έκανα τις δουλειές του σπιτιού πρωί, το πρωί ώρα, ένα φως ήρθε στα μάτια μου και σχεδόν με τύφλωνε. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα ακριβώς τι είχα ζητήσει από την Παναγία, από την εικόνα την οποία προσέχομαι πάντα. Μάλιστα. Γιατί πάντα έχω περάσει πολλά να μεγαλώσω το παιδί μου, είχε πολύ σωστή θρησκευτική συνείδηση, το μεγάλωσα από 15 χρόνων, τον έκανα στην ηλικία των 15 χρόνων, πίστευα ότι ήταν σε πολύ σωστό δρόμο, είναι πολύ σωστό παιδί. Και ήμουν απελπισμένη γιατί είχα μέσα σε αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, είδα αυτό το θαύμα και κατάλαβα αμέσως ότι δεν έπρεπε να το κρατώ κακία για όλα αυτά που μου έλεγε σχετικά με το παλαιό ορτολόγιο, γιατί προσπαθούσε με επιχειρήματα να με μεταπείσει. Με αυτό είναι το ορτολόγιο της εσάδας της Εκκλησίας του Μουσουλμάνου. Μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω. Ναι, πατέρων, ναι. Άλλα θα κάνουμε εις του Πάπα, τα καμώματα θα κάνουμε. Μάλιστα, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μετά από αυτό κατάλαβα ότι το παιδί μου βρισκόταν σε σωστό δρόμο, γιατί αυτή η τύφλωση δεν ήταν τυχαία, αντιλάμψη. Ήταν αυτό που ζήτησα, το σημάδι. Αυτό δεν το τονίζω, το σημάδι. Το τονίζω, εγώ μάλλον, πρέπει να το τονίσω. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ εξακολουθώ να μην έχω κάνει τίποτε, δεν ξέρω. Εκείνο που δεν μου αρέσει όμως το παιδί μου είναι ο φανατισμός ο οποίος έχει. Αυτό δεν μου αρέσει πάντα. Είναι ζήλος αυτό, δεν είναι φανατισμός. Είναι φανατισμός γιατί προσπάθησε μερικές φορές να μου επιβάλλει και επιβάλλει και σε άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν θέλω να το κλέψω στο παιδί μου. Α, όχι, η επιβολή δεν επιτρέπεται. Ενημέρωση επιτρέπεται. Επιβάλλει δια του λόγου, όχι τίποτα άλλο, δια του λόγου. Δια της πειθού, ναι. Ήθελα να πείσει ότι ό,τι βρισκόταν σε λάθος δρόμο βρίσκονται κτλ. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, πάστε να έχετε την καλοσύνη.
να μου δίνετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω μαζί σας κάπου. Πολύ καλά. Αν θέλετε. Ναι, αν έχετε καλοσύνη, έχετε χαρτιμολύνη. Ναι, βεβαίως. Γράψτε 34 60 565. 34 60 565. Μάλιστα, ναι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μόλις κλείσετε τη γραμμή. Ναι, ναι. Και δεν θα ακούγεσαι στον αέρα, είναι απλό ένα τοπικό τηλέφωνο. Μάλιστα. Να αφήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μάλιστα. Να σας πάρουμε εμείς ή αν θέλετε, αφού παρακολουθεί την εκπομπή, μόλις τελειώσει. Πρώτη φορά σήμερα, οφείλω να μου μιλήσω για πρώτη φορά σήμερα και παρακολούθησε την εκπομπή. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Παλέψτε για τους νέους γιατί το έχουν ανάγκη. Εσείς μπορείτε να πετύχετε πράγματα. Να είναι προκειμένο το όνομα του κυρίου, αλλά επειδή μας ακούσετε για πρώτη φορά, σας λέμε ότι έχουμε εδώ τακτικές εκπομπές, είναι δηλαδή νεοσύστατη αυτή η εκπομπή και αξίζουν πάρα πολλά βραβεία και έπαινη στο τηλεοπτικό κανάλι του λαού, στο K40, που προβάλλει αυτή την ελληνοορθόδοξη εκπομπή, η οποία γαλουχεί τη νεολαία μας σύμφωνα με τα ελληνοορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη. Λοιπόν, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι εκπομπή μετά τα μεσάνυχτα, από την πρώτη μεταμεσονυχτική ώρα μέχρι σχεδόν πρωίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή πάλι θα σας πούμε πότε θα έχουμε πρόγραμμα. Να είστε ευλογημένοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, ο Θεός με θυμών και ο Δής καθημών. Ευχαριστώ πολύ. Ή περιμένουμε τηλεφώνημά σας μόλις τελειώσει η εκπομπή που παρακολουθείτε. Πολύ ή καλά. Αν θέλετε, πάρτε τώρα και αφήστε το νούμερό σας, σας πάρουμε εμείς. Πολύ καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, καλή μετάνοια, καλό παράδεισο. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, χαρά μεγάλη πιστεύουμε γίνεται εν το ουρανό αυτή τη στιγμή, διότι χαρά μεγάλη γίνεται εν της ουρανής, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Συγχαρητήρια σε αυτή τη φλογερή μητέρα που επιτέλους κατάλαβε πόσο δίκιο είχε το σπλάχνο της και θα ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας. Καλό παράδεισο ευχόμεθα. Ακούμε την άλλη φωνή. Χαίρετε. Εγώ είμαι κληρικός της επισήμα εκκλησίας. Μάλιστα. Με το παρακλάδι κατά σας. Χαιρόμεθα ιδιαίτερος. Χαιρόμεθα πάρα πολύ που έχετε το θάρρος και παίρνετε τηλέφωνο για να πείτε κι εσείς τη γνώμη σας για τα σημεία των καιρών, για τη συνθήκη Σέγγεν, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για την προδοσία του 1924 και για όλα τα συναφή. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα θάρρους, είναι θέμα ότι απλά παρακολούθησα εκτές σας, την παρακολουθώ και αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα για τα σημεία των καιρών. Χρειάζεται να γρυπνούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι εκτές παρακολούθησα μία τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχατε με κάποια κυρία και της είπατε, κάνετε έτσι ένα προς, έτσι, μπορώ να πω, κάνετε ένα προσελητισμό θέματος νεού και νέα ημερολογική. Όχι, προσελητισμό δεν υπάρχει σε ένα ορθόδοξο κράτος. Ναι. Μπορώ να ολοκληρώσω και θα μου πείτε μετά. Καλώς. Οπωσδήποτε λοιπόν, κατά τη δική μου τη γνώμη, εάν εγώ δηλαδή ήμουν στη δική σας θέση αυτή τη στιγμή και σε ένα τέτοιο κανάλι, θα καλούσα και έναν εκπρόσωπο της επισήμου εκκλησίας να έπρεπε αντιπαράθεση μαζί σας. Ωραία, σας καλούμε λοιπόν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος αυτή τη στιγμή. Μπορεί το κανάλι, μπορείτε εσείς να απευθυνθείτε στην επίσημα εκκλησία να κάνετε μια εκπομπή περί παλαιού ημερολογίου. Άλλο το σημείο των καιρών. Ήδη κάναμε χθες. Συγγνώμη, κάναμε χθες θέμα παλαιό και νέο ημερολόγιο στο τηλεοπτικό κανάλι New Channel. Δεν την είδατε? Όχι, δεν την είδα. Είχατε και εκπρόσωπο δικό σας. Όχι, δεν το είδα. Ναι, είχατε και εκπρόσωπο δικό σας. Ναι. Είχαμε χθες 3 με 4 ώρες. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Ότι παίρνουν αρκετοί τηλεθεατές και λένε, ας πούμε, να ακολουθήσουμε εδώ το παλαιότερο λόγιο κλπ. Δεν τους τονίζετε ποιο να ακολουθήσουν από εσάς. Αυτό δεν το τονίζετε. Το τονίζουμε τον Σταυροθέντα για τη σωτηρία ημών Ιησού Χριστό. Το τονίζουμε αυτό, δεν το έχετε ακούσει. Αν δεν το ακούσετε, το λέμε τώρα. Να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, τον Παντοκράτορα, τον Βασιλέα και Παναρχηγό της Δόξης. Να σας κάνω όμως μια ερώτηση. Βεβαίως. Όλοι ακολουθούμε τον Βασιλέα μας Χριστό, τον εσταυρωμένο κύριό μας. Όλοι τον ακολουθούμε. Όλοι λέμε ότι τον ακολουθούμε, αλλά δεν τον ακολουθούμε όλοι. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει ανάσταση, το να ξέρετε. Μάλιστα. Αλλά εγώ επανέρχομαι πάλι στο ίδιο ότι. Έρχεται κάποιος σε εσάς, θέλει να γυρίσει με το παλαιό ημερολόγιο, λέτε ότι είναι το παλαιό ημερολόγιο το σωστό, για τους λόγους που είναι ή δεν είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν
που λέει, εξηγείται όμως ότι εμείς είμαστε διαχωρισμένοι. Ποια εκκλησία να ακολουθήσω του παλαιού ημερολογίου? Ακριβώς την ίδια ερώτηση που κάνετε εσείς στην αμαρτωλότητά μου έκαναν και οι άνθρωποι των πρώτων αποστολικών χρόνων στον πρίτανη των Αποστόλων, στον κορυφαίο μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, στον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Και τον ερώτησαν ποιον να ακολουθήσουμε. Άλλοι ακολουθούν εσένα Παύλε, άλλοι ακολουθούν τον Κυφά, άλλοι ακολουθούν τον Απολό. Ποιον να ακολουθήσουμε, ποιος από όλους είναι ο σωστός? Όμως απήντησε ότι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Κυφάς, ούτε ο Απολός σταυρώθηκε για τη δική σας σωτηρία. Όλοι όσοι ακολουθείτε ή τον Παύλο ή τον Κυφά ή τον Απολό, είστε Εκκλησία του Χριστού. Εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό. Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως αλλού. Ότι αν υπάρχει κάποιος πιστός του Παλαιού Ημερολογίου που πηγαίνει στην Εκκλησία του Χριστού Στόμου, έτσι. Μάλιστα. Και υπάρχει κάποιος άλλος πιστός του Παλαιού Ημερολογίου που πηγαίνει στην Εκκλησία, εν πάση περιπτώσει του Μαρθαίου, του Αυξεντίου, δεν ξέρω πιανού. Υπάρχει και διαχωρισμός, υπάρχει μίσος μεταξύ σας. Δεν υπάρχει μίσος, υπάρχουν διοικητικές διαφορές για τις οποίες ευθύνεται σαν θήτης η Εκκλησία του νέου Παπικού Ορθολογίου, η οποία έκανε την νεοσφορική ανταρσία, διότι αν δεν είχε κάνει την νεοσφορική ανταρσία, Πάτερ μου, με αγάπη σας μιλώ και με σεβασμό, το έτος 1924, δεν θα υπήρχε αυτό το οποίο σήμερα κατηγορείτε εσείς και το οποίο είναι και αυτό βέβαια ένα έντονο σημείο των καιρών. Αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Δεν νομίζετε ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως είναι και οργανισμός μελών του σώματος του Χριστού. Μάλιστα. Όταν ένα μέλος αποκοπεί, λοιπόν, σαπίζει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όταν μεταξύ, εμείς ας υποθέσω, γιατί εγώ ανήκω, σας είπα, στο νέο ημερολόγιο, λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε απεκομμένοι, είμαστε εκείνοι που θα σαπίζουμε. Ζεις. Το βρήκατε. Συγχωρείτε. Ναι. Να ρωτήσω. Ναι. Ζεις. Οι οποίοι έχετε την ορθοπραξία. Έτσι. Πώς λοιπόν, εφόσον δεν έχετε την οργάνωσή σας, τα μέλη σας από κοινού, σε μία κεφαλική, είστε μεταξύ σας διαχωρισμένοι, ερπίζετε στη σωτηρία? Ναι. Μόνο και μόνο για την ημερολογία. Να σας απαντήσουμε. Δεν είμαι τα αποκομμένη από την θριαμβεύουσα Εκκλησία των Ουρανών. Συνεορτάζουμε όλοι μαζί με τα ουράνια. Μα έτσι είμαστε και όλοι μας. Όχι, δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη είναι εσείς. Δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη. Εσείς δεν συνεορτάζετε. Δεν ακολουθείτε τα λέμε. Συγγνώμη, πάτε μου, νομίζω κάνετε διάλογο, όχι μονόλογο. Έτσι. Λοιπόν, μην τώρα που βγαίνει η μάσκα σας προσπαθείτε να μιλείτε κι εσείς για να μην ακουστεί η αλήθεια. Δεν συνεορτάζετε. Συγγνώμη. Δεν συνεορτάζετε με τα ουράνια, διότι εορτάζετε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. 13 μέρες πρώτης γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Με τα ουράνια δεν γιορτάζουν Χριστούγεννα τότε που γιορτάζουν οι Άγιοι Τόποι και εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός και η Βηθλεέμ, ούτε εσείς γιορτάζετε με τον Πάπα. Και όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει νηστεία, εσείς καταγνωρίζετε τα πάντα. Και τον Χριστό τον γεννάτε πριν την ώρα του. Τον βαπτίζετε πριν του γεννηθεί. Η Εκκλησία, όπως ξέρετε, ναι, εξουσία του λύει και δεσμή. Ναι, πέστε μου εσείς, βάσει ποιας αποφάσεως της Εκκλησίας, βάσει ποιας πανορθοδόξου συνόδου, εγκαθιδρύσετε εσείς το νέο διαβολοθέμενο το ορθολόγιο του Πάπα. Πέστε μας ποια απόφαση πανορθόδοξης ελήφθη. Και ποια πανορθόδοξη απόφαση ελήφθη κατά του παλιού ημερολογίου. Για να τα ξέρουμε τα πράγματα, υπάρχει. Ίσα όλα τα πατριαρχία καταδίκασαν μετά το 1924 όλα τα πατριαρχεία με επιστολές τους καταδίκασαν την εορτολογική και καινοτομία της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δεν υπήρξε πανορθόδοξη ομοφωνία ως προς τη μεταρρύθμιση. Πάτε Λευτεριάδη, δεν πρέπει να απαντήσει. Πέστε μας, σας παρακαλώ, Πάτερ, αυτό που σας ρώτησα. Πέστε μας, βάσει ποιας πανορθοδόξου Ιερά Συνόδου εγκαταστήσατε εσείς δικτατορικό τον τρόπο με την νεοσφορική ανταρσία το νέο ημερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου? Ποια απόφαση ελήφθη από την Εκκλησία? Ποτά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το νέο ημερολόγιο έγινε για λόγους οι οποίοι δεν ευθύνουν. Δεν απαντάτε. Πέστε μας, λέω, ποια απόφαση πήρε η Εκκλησία. Σας απαντήσω. Πού πήρε την απόφαση, είστε πότε. Είστε δημοκρατικότατος, από ό,τι παρακολουθώ. Ναι. Αφήστε να σας απαντήσω. Εγώ μπορεί να πω κάποια ιδέα. Δεν πειράζει. Θα είναι εις βάρος. Περιμένουμε. Απλά αφήστε με να σας απαντήσω έτσι όπως μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Να είναι ευλογημένο, πάτε. Έτσι δεν είναι. Να είναι ευλογημένο. Ξέρω, γνωρίζετε κάλλιστα ότι η Εκκλησία σας Σύνοδο, η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, ως Σύνοδος, όταν ήρθε το θέμα αλλαγής νέου ημερολογίου, αποτάθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Επειδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέτασε όλη αυτή την υπόθεση και βρήκε ότι δεν φύγεται δόρμα, διότι υπάρχει διόρθωση ημερολογίου, όχι αλλαγή. Συγγνώμη, ποιος διόρθωσε ποιον? Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος διόρθωσε ποιον? Το Άγιο Πνεύμα διορθώσατε? Μα το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια των 7 Άγιων Οικουμενικών Συνόδων. Αφήστε το να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά αφήνω να ολοκληρώνετε, αλλά να μην περνάτε παραπλανητικά μηνύματα. Δεν είναι παραπλανητικά. Ναι, σας παρακαλώ, συγγνώμη, για να δείτε πόσο άδικο έχετε, εμείς σας καλούμε εδώ να έρθετε με την απόφαση αυτή που λέτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εμείς να έχουμε τις αποφάσεις των Παρορθόδοξων Συνόδων. Να τις δείξουμε και στην τηλεόραση. Βάσει αυτό το οποίο λέτε σε αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τότε και η κληρική μας, και η κληρική μας δεν χρειάζεται να φοράει κάτι μάλλον. Είναι έτσι δεν είναι? Τότε και οι επισκόποι δεν αναπαντεύονται. Είναι έτσι δεν είναι? Έτερον εκάτερον. Αυτά ρυθμίστηκαν από τις οικουμενικές σημείες. Αυτά ρυθμίστηκαν από... Μας, να ολοκληρώσω πάντων, ότι η εκκλησία μας έχει την εκκλησία του λύγει και δεσμή τη στιγμή, προσέξτε, τη στιγμή που δεν φύγει το δόγμα. Είπατε δεν φύγει το δόγμα και δεν λέτε την αλήθεια. Μα δεν ολοκλήρωσα πάνω σε αυτό. Εφόσον το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχτηκε την απόφαση της Εκκλησίας τότε της Ελλάδος και απεχώρησαν αυτή η κρίση που απεχώρησαν, τα γνωρίζετε αυτά, να μην τα λέμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε και απόδειξε ότι δεν είναι αλήθεια. Φέρτε μας εδώ την απόφαση. Από εκεί βεβαίως. Εμείς θα σας φέρουμε εδώ και την Αιγύπτιο, την Οικουμενιστική του Πατριαρχείου. Και θα σας δείξουμε σε βίντεο. Αν μπορεί να γίνει κάποιο zoom. Και θα μπορέσουμε να σας δείξουμε σε βίντεο να το δουν όλοι οι τηλεθεατές. Βεβαίως. Αυτό που λέτε το ξέρω, αγαπητέ μου, έχω μάλιστα και το φίλημα του Ιούδα. Άμπραχα. Σε βγάλει εδώ το έργο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ξέρω που λέτε αυτή τη στιγμή. Να λέμε την αλήθεια. Έγινε δικτατορικό το τρόπο αυτή η οσφαιρική ανταρσία. Έπειτα ας το πάρουμε και διαφορετικά το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι αναιρείται την Αγία Γραφή. Άμπραχα. Αν έχετε την καλοσύνη, ανοίξτε αυτή τη στιγμή, αν έχετε μπροστά στο Ιερό Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα, στίχος 12. Ανοίξτε να δείτε τι λέει. Λέει ότι ο μισθωτός ποιμήν δεν είναι ποιμένος για τον Ιησού Χριστό. Αλλά οι άρχοντες Απόστολοι λένε ότι ο μισθωτός ποιμήν, ο μισθοφόρος δηλαδή, είναι λύκος βαρύς, εργαζόμενος στην ανομία, ως της κατατρώξε τα πρόβατα. Και επειδή ο σπαμπώνιρη αλόπιξ κατατρώγει τα πρόβατα και τα αρνιά του Θεού, παραδοθίζεται ισχύρας ροφέας και μερίδες ελοπέκονες. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Μάλιστα. Μισθωτός ποιμένος είναι εκείνος ο οποίος κάποτε αποφάσισε το κράτος να δώσει ένα μισθό, να μην είναι πέτης ο κληρικός. Όχι, επέτυχε ήταν εσύ Χριστά. Πάτερ μου, επέτυχε ήταν εσύ Χριστά. Ούτε του νέου ημερολογίου. Συγγνώμη, επέτυχε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Επέτυχε ήταν η έμπνευση του Παναγίου Απόστολη. Επέτυχε ήταν η άλλη. Συγγνώμη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν γνωρίζετε ότι είχε ταμείο, ο κύριος. Ήταν δημόσιο υπάλληλο ο κύριος. Ήταν δημόσιο υπάλληλο ο κύριος. Μα μην πας τι ήταν τον κύριο. Μπράβο. Ξέρετε εσείς. Ωραία. Ξέρετε εσείς κανέναν έρδοξο και πανέφημο Απόστολο ή κανέναν Άγιο Θεοφόρο Πατέρα που λέμε διαφρόν των Αγίων Πατέρων ημών? Έχετε εσείς Αγίους Θεοφόρους Πατέρα των Ημερολογίτας? Ξέρετε έστω από αυτούς τους παράδοτους πατέρας δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος μισθωτός ποιμήν? Ναι, πληρώνεται χρόνο και κράτος. Ο κύριος λέει όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν και καλά κάνετε και φοράτε το ημιμένο ράσο, καλά κάνετε, έπιασα σου και όλο αυτό, αλλά τι λέει στη συνέχεια? Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, όχι μόνο των μισθών, ολόκληρο τον εαυτόν πρέπει να απαρνηθεί. Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού, όχι αράτω των μισθών, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ο Απόστολος Παύλος λέει μιμητέ μου γίνεται όπως εγώ έγινε μιμητής του Παντοκράτορος Ιησού Χριστού. Πάτερ μου, αφού ξέρετε την αλήθεια, μην την κρύβετε. Μην την κρύβετε. Εργαστείτε να επιστρέψει η ασάλευτη εκκλησία του Χριστού μας εκεί που είναι το πρώτο του σχίσματος του 24 και θα έχετε μεγάλο μισθό. Παναφέρατε ότι η αλλαγή του ερωτολογίου δεν έχει δογματικές επιπτώσεις. Ποια όμως σύνοδος λέει την αλήθεια? Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ή η Σύνοδος του Οικουμενιστικού Πατριαρχείου του 1920. Με τα φιλήματα του προδότη Ιούδα του Ισκαριώτου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου λένε ότι η Εκκλησία ούκαι δεν ακρίβει αν χρόνου. Ένα μόνο είδε, ένα μόνο γνωρίζει, την ενότητα της πίστεως. Δόγμα γάρ δογμάτων εστί η ενότηση της πίστεως. Και εδώ γυρνάτε το ερώτημα. Πώς εκδηλώνεται η ενότηση της πίστεως? Γιατί και εσείς λέτε ότι έχετε την αυτή πίστη. Η ενότηση όμως της πίστεως, που είναι δόγμα, όπως είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, της Αγίας Παρθενίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαρίας Υπαρθένου, έτσι είναι δόγμα δογμάτων η ενότηση της πίστεως. Η οποία ενότηση της πίστεως εκδηλούνται δια της ταυτοχρόνου. Να λοιπόν ο χρόνος.
ταυτοχρόνου ομοιομόρφου και ομοιοτρόπου εορτής των Ορθόδοξων Χριστιανικών Εορτών. Επίσης, ξέρω, έχει... γιατί κόπτεστε ότι διορθώσετε το τρόπο. Έχουμε χρέος να καλύψουμε ακόμα και τα ηθικά παραπτώματα ορισμένων κληρικών. Όπως ακριβώς κάναν τα παιδιά. Όπως ακριβώς κάναν τα παιδιά του Νόε προς τον πατέρα τους. Αμήν, αμήν, αμήν. Καλή μετάνοια και καλό παράδεισο και καλό μαρτύριο, καλή ομολογία για όλο το ελληνορθόδοξο έθνος μας, διότι κινδυνεύουμε, κρούμε το καμπανάκι του κινδύνου. Μετάνοια χρειάζεται, επιστροφή στις ρίζες μας. Οι εχθροί καραβοκούν. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Σας ακούω, ορίστε. Εμπρός. Από ό,τι πάτε. Σας ακούμε, ο Θεός με τιμών. Εδώ στην Μητρόπολη Νέα Σμύρνη, ο Μητροπολίτης έχει κλείσει, έχει κάποια διένεξη με τον Δήμαρχο του Παλαιού Χαλήρου και έχει κλείσει και δεν επιτρέπει σε παπάδες να γίνονται μνημόσυνα και τα λοιπά, τρισάγια και τα λοιπά. Πώς το σχολιάζεται? Δεν επιτρέπει ο Μητροπολίτης να γίνονται μνημόσυνα? Δεν επιτρέπει να υπάρχουν ιερείς εκεί, να μπορούν να γίνουν τρισάγια και λοιπά. Σε ναούς, ιερούς ναούς. Στο νεκροταφείο Νέας Μέρης. Α, στο... εσύ, στα κημητήρια πέστε. Είναι ο καυγάς για το πάπλωμα. Όπως ο κόσμος τίχνει. Σχολιάζεται. Φυσικά, αυτό πρώτη φορά το πούμε και είναι και αυτό ένα έντονο σημείο των καιρών. Και παρακαλώ πολύ όμως θα πρέπει να το χαστεί, διότι ο κόσμος δεν φταίει που πηγαίνει να κάνει ένα τρισάκι εκεί. Πρέπει να καλέσει τη Νέα Σμύρνη τη Μητρόπολη για να τη διαθέσει παπά. Μάλιστα. Για ραντεβού για να πάει να κάνει ένα τρισάκι. Μάλιστα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και καλά κάνατε και μας το είπατε και ευχόμεθα να το κατανοήσουν αυτό εκείνοι οι οποίοι... Με τον Δήμαρχο μπορεί να είναι διένεξη. Ο κόσμος όμως δεν θέλει. Οι Χριστιανοί δεν θέλουν. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο. Να μην κάνουμε σαν την παροιμία που λέει φταίει το σαμάρι και χτυπάμε το γομάρι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εμείς ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στη ζωντανή αυτή εκπομπή σας και καλά κάνετε και είπατε αυτό. Ας το ακούσουν οι αρμόδιοι και ας κάνουν τα θεάρεστα. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Θεός με θυμών και ο Δής καθυμών. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, επειδή είναι συγκινητική η συμμετοχή σας στον αέρα, δεν προλαβαίνουμε εμείς να ανάσα να πάρουμε και να απαντήσουμε σε καυτά ερωτήματα δικά σας, για να μην αδικούμε εσάς που περιμένετε. Γι' αυτό ευθύς αμέσως σας ακούμε. Ορίστε. Ναι, ορίστε, ομιλείτε. Ναι, μιλάτε. Με εσάς. Ευλογείτε, πατέρα. Ο κύριος ο Παντοκράτορ μας ευλογεί. Φέρτε τον παπά αυτόν, γιατί αυτός δεν τον λέω ιερέα. Γιατί είναι παπάς. Και όχι ιερέας. Παπάς εκ του πάπα δηλαδή λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα είπα εξής. Ότι ο νεοτερισμός τι επέφερε στα εξής. Ο νεοτερισμός τι επέφερε. Ανέτρεψε όλο το καθεστώς. Μάλιστα. Των ομοιόμορφων εορτασμών και υποδρομίων, απολωθειών, ιστιών, πασχαλίων, κάνω τυπικών διατάξεων της θυσίας. Μάλιστα. Ιδρυθένει επί τη βάση του Ιαννού Μερολογίου, με το οποίο συνδέεται από σπάστο, συνδέεται το εορτολόγιο της θυσίας. Ακριβώς, το αιώνιο, το αστρονόμων ουδεόμενο. Απόστο και τελευταίο Άγιο Νεσάριο σε κοινή θανότη με το πάνω με το πάνω. Ακριβώς. Εάν λοιπόν το μερολόγιο αυτό δεν έγινε κατά αυτού ορθόν, τότε λοιπόν δεν έχει ορθό πάτημα κυρώσει με τον ηγέτητο. Και όχι οι πατέρες οι οποίοι εκκινήθησαν με το πάτριο εορτολόγιο. Ο νεοτερισμός είναι προσέχουσε το δόγμα της ενότητος. Δόγμα των πάντων εκεί ενότης. Ακριβώς. Και στον αυτούς εντονοματίσου που δεν δοκάζει να όσοι έχουν καθώς εμείς ένες μεν. Ακριβώς. Ή να όσοι είναι βέβαια. Αυτό που σημαίνει αυθεντική περιπίστωση διδασκαλία η οποία εκφράζεται από τους 7 οικομικές συνόδους και 11 τοπικά στο δογματική τρεμπέλα 1978. Η ενότηση της εκκλησίας, η τραπεζική δηλαδή, είναι δόγμα δογμάτων. Είναι ουσιώδης σε τη λόγη ύπαρξη της εκκλησίας, ούτως ώστε αιωμένη της οδότητος, έρεται, καταστρέφεται αυτή τάχτη, η εκκλησία βλέπει βιβλίων ορθόδοξος
Ακριβώς. Πραγματικοί αντρούς αντούνε ακριβώς. Το θεολόγο δίτα έκδοση σελίδα 374. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, όχι συλλειτουργίες και συμπροσευχές με το Δαλάη Λάμα, με τους καπνίζοντες ερυθροδέρμους μάγους, με τις ιέρες του Σωτανά, ναι, στην Καμπέρα, στην Ασίζη, στην Ουψάλα κτλ. Με επιτρέπετε. Συνεχίστε. Ενώ η διοικητική ενότης είναι με επικοινική, αλλά όχι απαραίτητη για την ενότητα της πίστεως. Πάει και το Πανικιαντρούτσο, έκδοση σελίδα 374 και λοιπόν ο θεσμός παρεμβίας ιεράς παραδόσης. Ας κοιτάξουν τα σαφωτακικά διαταγά στο οποίες ούτε καν πιστεύουν. Ακριβώς. Η λατρεία είναι δόγμα. Και αφού δεν έγινε ιερά, φύγει το δόγμα της ενότητας. Ακριβώς. Πρέπει να εξορτάζουν τα ουράνια με τα τείχεια. Ακριβώς. Η τήρηση της αυτής λατρείας είναι γνώρισμα και στοιχείο της ενότητας της πίστεως. Πάει η Ανδρούτσο στο δογματική έκδοση και συμφώνως με τον πεντηκοστό εκ των κανόνα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου σε 1470, η Οικουμενική Συνόδου θεωρείται ότι σύμπαντα η θυσία του Χριστού, η οποία βρίσκεται σε όλη την Οικουμένη, πρέπει να φυλά την μία και την αυτήν τάξη, και όσοι κηρυκοί δεν φυλάτων καθαίρονται και όσοι λαϊκοί αφορίζονται. Ακριβώς. Κατόπιν θα πω κάτι άλλο και τελειώνω. Το θέμα του Πασχαλίου και του Καλανταρίου. Μάλιστα. Το Πάσχα θέμα που κυμαίνεται από το 2 Μαρτίου μέχρι το Σαντεμπριλίου. Ακριβώς. Πίσω από τον Αγγέλιο, κύριοι παπάδες και θυγόνιοι ιερές. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως για την καυτή ομολογία που κάνετε. Το όνομά σου ξέχασα. Σπυρίδων. Σπυρίδων, δεν σα πει το όνομά μου. Υπήρξε λίγο ιερά 15 χρόνια τη νομοθετούσα τη θεία. Μάλιστα. Τέρμα και πατική ηλικία. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα έλεγχο στην Λίσο γιατί και προσφόρησα στο πάτρο ημερολόγιο διάλογο τη καταλήξεω. Κάνατε ό,τι έκανε ο πατήρ Δημαρά. Λοιπόν, θα σα πω το όνομά μου. Λοιπόν, ναι. Εκείνο που με έκανε εμένα να γύρισα το πάτρο ημερολόγιο όλα τα άλλα, βάσει του Ιού και τα γύρω και λοιπά και λοιπά. Ισοπαίδωσα τα πάντα, αλλά με περισσότερο με όθησε να γυρίσω με τον πάτο το θέμα του Πασχαλίου. Μάλιστα. Και παίζω τον κυριό και θεό. Όταν λοιπόν το Πάσχα εκεί μέσα που ζητήμαστε και με του Πεντεπριλίου, και όποιο κάνει Πάσχα πέρα στο Πεντεπριλίου που δεν υπάρχει μέσα των εφημερία τη αιαρχή τελήγη, αν είναι κυριό θα τρέχει να έχω τα προζέτο. Περικόπτεται η νηστεία των ενδόξων και πανηθήμων αποστόλων κατά αυτόν τον τρόπο. Έχετε δίκιο. Και με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναδείξουμε εμείς να συγκριστέψετε και τα θέματα σας και να ασχολείστε περισσότερο και με τις μισθέ και το θέμα της απόλυτης ηλεκτρικής που είναι το τρέχον θέμα και καυτό θέμα, ναι. Αλλά περισσότερο το θέμα του ημερολογίου. Συγκριστέψτε με τη γλώσσα την πύρινη που έχετε και με τις αφήνες εκλοξερών χρόνων και πάτε τους κατά κέμπαρα. Με την ευλογία σας, πάτερ μου. Μάλιστα, εξαιρετικοί άνθρωποι του Θεού. Ναι. Μάλιστα.
Μάλιστα. Αν μου επιτρέπει η αγάπη σας. Αγίων εικόνων. Μάλιστα. Ναι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά εμείς αποδεχόμεθα τις ιερές εικόνες και προσκυνούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Αυτό εννοείται. Ναι, αυτό. Αλλά δεν κινήσατε πρόσωπα την απάντηση και είχατε σταματήσει για λίγο και όλο. Ναι, ξέρετε, βρισκόμεθα πολλές φορές στην αδυναμία να απαντήσουμε, διότι μόλις κάνει κάποιος ένα ερώτημα, αυτομάτως άλλος παίρνει τηλέφωνο. Οπότε δεν θέλουμε να αδικούμε τον άλλον να περιμένει ποτέ να απαντήσουμε. Ακριβώς. Είστε ενδουλειωτός, ξέρετε και του Δήμ, τόσο απλησάστη, τόσο ασύνη, τόσο πλάθος, τόσο μήκο της εικόνος, αλλά και ακόμα και την ίδια δική και ο αραχός σε με, εώρα και τον πατέρα. Ακριβώς. Αν λοιπόν η εικόνα είναι είδωλο, και ρωτώ την αγάπη. Όπα και της Βαστινίας. Πλάστηκα λοιπόν και μείωση, είναι είδωλο άνθρωπος. Και ο Χριστός λέει, είναι εικόν θεού το ώρα. Ακριβώς. Ο είδωλος σημαίνει κατά αυτούς ψευδόθεος και ψώανα και που αμάτια έχουν και δεν βλέπουν. Ακριβώς. Έτσι είναι. Εξάλλου το είδωλο έχει σχέση με κάτι ανύπαρκτο. Ενώ η εικόνα έχει σχέση με κάτι υπαρκτό. Το οποίο υπαρκτό εικονίζεται. Πατέρα Ανεφέρη, αδερφέ Σπυρίδων, ο Άγιος να σας εξηγεί το έργο, να σας φωτίζει, να σας οπλίζει, να σας θωρακίζει. Αμήν, με την Αγία Ευχή σας. Να δεχτείτε πολλά βέβαια. Ήδη δεχόμενα. Αλλά και δεν ξέρω αν μείνετε για πολύ εκεί στο κανάλι αυτό. Διότι οι σκοτεινές δυνάμεις ενεργούν κοινοτρόπως. Πήγα και εγώ με γεσάν, διότι 4-5 φορές ένα άλλο κανάλι. Δυστυχώς με τον τρόπο τους με διώξανε. Εύχομαι να παραμείνετε εκεί και από τη θέση αυτή να γίνετε διαπλήσει οι κοίητες και να φέρετε, τον κόσμο σε μετάνοια και σε πίγους και συνέστης να καταλάβουν. Του λέτε ότι οι περισσότεροι δεν υποτιμούν την ευμοχή του κόσμου, έχουν άδεια στο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καυτή ομολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως την οποία κάνατε και εμείς δίνουμε μία ευχή προς ολόκληρο το κλήρο που ακολουθεί το νέο ημερολόγιο του Πάπα Γρηγορίου να ακολουθήσει το Άγιο Παράδειγμά σας. Όπως εσείς εγκαταλείψατε εκείνο το σκάφος του επαράτου παπο-οικουμενισμού στον οποίο ανήκει το νέο διαβολοεφεύρετο ορτολόγιο του Πάπα και μπήκατε στην κυβωτό του ΝΟΕ, τη σύγχρονη κυβωτό του ΝΟΕ που είναι η Αγία Πατροπαράδο Ορθοδοξία μας, έτσι όλοι οι κληρικοί του νέου κακοδόξου παπικού ερτολογίου, όλοι οι μισθοφόροι ποιμένες, να γίνουν ποιμένες του Ιησού Χριστού για να οδηγήσουν την Αγία Πατρίδα μας εις την οδό της σωτηρίας, διότι η πατρίδα μας κινδυνεύει. Επίσης θα ήθελα να παρατώ την αγάπη σας να μιλήσετε για τα θέματα με την ψυχή σας, το θέμα των πνευματισμών. Ναι, κάναμε τέτοια θέματα. Ναι. Και μιλάνε ότι έχουν αυτοί να επηγήσουν θέματα δικά τους. Ναι. Οπότε είχαν την δύναμη να επηγήσουν θέματα δικά τους με την ίδια τέχνα Σατανά. Και ο κόσμος Σατανάς είναι ο πατέρας της Αγίας, ο πατέρας αυτόν επικαλούνται και αυτόν. Ακριβώς. Τι βολεύονται. Ο πατήρ του ψεύδους. Ήταν αυτοί πρώτοι να καλευρίζουν. Οπότε ακούν τον εκεί. Το προπό, το λότο και όλα τα ισό. Λοιπόν, αναπτύσσουν ανθρώπους αφηγής και κάνει πτύχη κεφάλου και εκμεταλλεύονται τον αφηγή κόσμο. Λοιπόν, το δεσμή και γίνει τότε μόνο ιερέ. Αρκεί να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Διότι αν δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, όσα ράσα και αν φοράει, ιερεύς δεν είναι. Έπεσε γραμμή, νομίζω, του ευλογημένου αυτού πατρός. Ζει Κύριος ο Θεός ημών, αγαπητοί μας τηλεθεατέ. Χαίρονται και αγάλλονται οι ουρανοί όταν σήμερα επίγειοι άγγελοι κάνουν τέτοιες καυτές ομολογίες και ακούγεται η φωνή αυτή η αγγελική σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος έχει τα αυτιά του ανοιχτά.
περνάμε στην άλλη φωνή για να μην αδικούμε τον άλλον τηλεθεατή που περιμένει. Ορίστε. Μιλάτε. Ναι, ομιλείτε. Φωνάξτε λίγο, δεν ακούγεστε. Μάλιστα. Προσέχουμε για τα παιδιά μου, για τα παιδιά μου και για τον κόσμο. Και καταδιώμε τον Πάπα που θέλει να χαλάσει τις ορθόδοξες εκκλησίες. Και κάνω προσευχή κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Τρεις φορές την ημέρα τραβάω κομμωσίνη για τα παιδιά μου και για τους πιστούς που είναι του ορθόδοξου. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Θα υπάρχουν γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού μας μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ στην πατρίδα μας, στην πατρίδα των ηρώων, των Αγίων και των Μαρτύρων, δεν θα περάσει ο τρομονόμος Έγκελ. Εμείς δεν θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Εμείς δεν θα προδώσουμε σαν τον προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη τον Χριστό μας. Αλλά θα κλείσουμε μέσα στην καρδιά μας δύο πράγματα. Πρώτα τον Χριστό και μετά την Ελλάδα. Κύριος ο Θεός ημών, πρέπει να έχουμε φλόγα πύρινη σαν την πίστη του προφήτου Ηλιού, ο οποίος υπάγει με πύρινον άρμα στον ουρανό, το οποίο πύρινον άρμα συμβολίζει την πύρινη φλόγα πίστεως. Αγαπάω την Παναγία αυτή τη τρέλα και ήμουνα επίτροπος 22 χρόνια στην κίνηση της Ελλάδας και αν πάνε πάλι και σε αυτό πάλι θα πάω να δουλέψω την Παναγία. Στον Κολωνό. Άστα τα μπούρια. Μάλιστα, αγαπητέ ομολογητά, δεν ξέρω το όνομά σας, αλλά σας ονομάζω ομολογητά, διότι κάνετε μια καυτή ομολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεώς σας. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Και να έχετε υπόψη σας, όπως και όλοι μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι εντός ολίγου... Να είμαστε έτοιμοι να πάμε. Μπράβο. Και προσεχώς, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε ομολογία διαστόματος, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ομολογία διέματος. Να μαρτυρήσουμε, Κύριε, να μαρτυρήσουμε για το όνομά Του. Τρεις ευλογημένοι να είναι η ώρα και η στιγμή εκείνη με τη χάρη του Παναγίου Ζωοποιού και Τελεταρχικού Πνεύματος. Αμήν, Παναγία μου, αμήν, αμήν, αμήν. Χαίρε ευλογημένε άνθρωπε του Θεού. Οι ουρανοί αγάλλονται, αγαπητοί μας τηλεθεατέ, όταν τα έσχατα αυτά χρόνια ακούγονται τέτοιες ευλογημένες ομολογιακές αρχαγγελικές ή αγγελικές φωνές. Περνάμε στην άλλη φωνή σας. Ναι. Σας ακούω, ορίστε. Ευλογείτε. Ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Εννοώ στον Γέροντα, γιατί είμαι και εγώ Γέροντας. Μάλιστα. Παράξη. Μια παράξη. Ας πιάνε τα θεία τόσο εύκολα ευλογημένα χριστιανέ. Είτε με το παλαιό είτε με το καινούργιο. Τον ίδιο Θεό. Ας το ζούμαστε όλοι. Έτσι είναι. Την τριαδική θεότητα. Είμαι γέροντας κι εγώ. Και λέω, την τριαδική θεότητα. Συγγνώμη, όταν λέτε ότι είστε γέροντας, τι εννοείτε, ότι είστε κληρικός. Όχι. Ορίστε. Με τον νέο κληρικός. Ναι. Αγαπητέ... μια στιγμή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να μην πάμε τόσο μακριά στο 1500, στο 1700, να έρθουμε στο 1920 του Αγίου Μεγαλομάντρος και Θαυματουγού Νεκτάριου. Μάλιστα. Τι είπε ο Άγιος Νεκτάριος, πριν ξεψυχήσει ο Φουκαράς, τι είπε, δύο λόγια είπε. Αδέρφια, μη φύγετε από τον ημερολόγιο. Όχι, όχι, είπε το αντίθετο. Μην ψεύδεστε ασυστόλος. Μην φύγετε από την Εκκλησία του Χριστού και πάτε με τον Πάπα, είπε. Μην διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Διότι αν έλεγε τέτοιο που λέτε εσείς και θα σας τιμωρήσει ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός για αυτό που λέτε. Ακούστε. Λοιπόν, αν έλεγε τέτοιο πράγμα, δεν θα το καθηγίαζε ο Πανάγαμος και της Άγιος Θεός. Ακούστε, κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν έχετε διαβάσει καθόλου το βίο. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι ξεπώ, δεν έχετε διαβάσει το βίο του. Τον έχουμε διαβάσει το βίο του και έχουμε διαβάσει και τι έγινε στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας όταν πήγε. Έμουν έτσι η Μαγδαλία από την Αλεξανδρούπολη. Ποια Αλεξανδρούπολη? Από την Αλεξανδρούπολη μια Αγία Μαγδαλία λέγεται. Γιατί δεν στρεβλώνετε τις αλήθειες, τις Αγίες Μαγδαληνίες από την Αλεξανδρούπολη? Δεν ξέρουμε καμία Μαγδαληνή Αλεξανδρούπολης, ξέρουμε όμως μία Μαγδαληνή Κοζάνης. Α, τι Κοζάνη, συγγνώμη, είπα Αλεξανδρούπολη και είναι Κοζάνη, συγγνώμη, τι είναι? Μία βλάσιμη. Είναι βλάσιμη? Βεβαίως. Παραδέχεστε? Βεβαίως. Γιατί δεν αφήνετε, εσείς ήρθετε μέσα στο κουτί και λέει αφήστολα. Δεν βγαίνει. Δεν, όχι, όχι, όχι. Εμείς καταδικάζουμε αυτή την παγίδα της. Ακούστε, ναι. Είμαστε αδέρφια. Δεν κάνω καμία
Ωραία. Ζώντας ηλικία, σέβομαι αυτά που λέτε. Πριν όμως, διαβάζω τον πατέρα τα βιβλία, είτε με το παλαιό, είτε με τα νέα μεγανόνα, εγώ αυτά διαβάζω λοιπόν. Και αυτά λέω στον κόσμο. Εάν κάνω λάθος, ελάτε κάπου να με βρείτε. Ναι, αφήστε μας. Εγώ, πού να σας βρούμε. Ναι, πού να σας βρούμε, σε καφενείο, τι δουλειά έχετε εσείς κύριε Παρθένο, δεν πάω σε καφενεία. Ναι. Μια παραγωγή έβαλα. Μάλιστα. Ελάτε κάπου να με βρείτε. Πού μπορούμε να σας βρούμε. Θα μην πω το σπίτι μου. Ναι, αφήστε μας κάποιο σπίτι. Θέλω να πλατιάσουμε. Αφήστε... Θέλω σε κάπου να είμαστε πιο μόνοι. Ναι, αλλά πού να σας βρούμε. Αφήστε μας. Θα δώσω εγώ ένα τηλέφωνο. Να είναι προκειμένο. 2843. 2843. 654. 654. Δείτε μετά μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα. Θα είναι ωραία, τίποτα άλλο. Ναι. Μέχρι να θέλετε να κουβεντιάσουμε εμείς με τις γραφές. Ναι. Θα μου επιτρέψει όμως η αγάπη σας να κάνω κάτι... Αγάπη στον Κύριο. Ναι. Να κάνω κάτι το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία και θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και όλους τους αγαπητούς μας τηλεθεατάς. Να δώσω για λίγα λεπτά το λόγο στον εκλεκτό δούλο του Θεού, στον επίγειο Άγγελο, τον Πατέρα Ελευθέριο, και να με επιτρέψει η αγάπη σας. Ναι, για δευτερόλεπτα να σηκωθώ από τη θέση αυτή για να δώσω στο κοντρόλ μία βιντεοκασέτα ενός λεπτού για να μιλήσουν τα μάτια τα δικά σας, όχι το στόμα το δικό μου. Και μου δείχνει τη βιντεοκασέτα της απάντησης, σας παρακαλώ. Όχι. Δεν μου το δείχνει, όχι. Ναι, όχι. Έχουν δει και μεγάλη πατέρα. Ναι. Θα το δείτε, όχι. Ναι, θα το δείτε και αν νομίζετε ότι κάπου υπάρχει απάντηση να πάρετε τηλέφωνο να το διαψεύσετε. Έχω την ευθύνη αυτού που δείχνουμε. Συγχωρέστε με κι εγώ, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών. Παραπητέ Πάτερ, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο Άγιος Νεκτάριος ρητά έδωσε γραμμή στις μοναχές του, στο μοναστήρι στην Αίγινα, έδωσε ρητά εντολή προγνωρίζοντας τις ζυμώσεις που γινόταν, τις οικουμενιστικές ζυμώσεις που γινόταν στο Πατριαρχείο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, προγνωρίζοντας ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το πραξικόπημα του νέου ορτολογίου, να εισάγουν το παπικό ορτολόγιο στην Εκκλησία με σκοπό τη σταδιακή ένωση τους με τους παπικούς στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Οικουμενισμού του Αντιχρίστου. Τα γνώριζε πολύ καλά αυτά ο Άγιος και έδωσε ρητή εντολή στις μοναχές να μην ξεφύγουν από το ορτολόγιο, από το αιώνιο ορτολόγιο των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, από το ορτολόγιο της Εκκλησίας του Χριστού. Αγαπητέ, και να μην ακολουθήσουν το νέο παπικό ορτολόγιο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πιστών. Ένα λεπτάκι, μπορώ να ζητήσω μια χάρη. Έχετε την καλοσύνη να περιμένετε στην γραμμή, πως δεν μπορέσετε να ξαναβγάλετε γραμμή, για να δείτε αυτό το βίντεο και να δούμε τι έχετε να πείτε. Ένας λεπτού είναι. Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ να περάσει στο συγκλονιστικό αυτό το κουμέντο για να μιλήσουν τα μάτια μας προς αυτό τον αγαπητό τηλεθεατή. Όντως, οι πτώσεις των Ορθοδόξων Οικουμενιστών είναι μεγάλη. Και αυτή η πτώση τους εκδελείται εν προσευχή και λατρεία. Και κανονική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Απεκόπησαν της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και ήδη διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στους διαθρησκευτικούς διαλόγους. Ιωάννη Παύλου Συνεφέρου και της καταρχών Εκκλησίας υπό την ηγεσία της Συντάσης Κοινού και της περιεμάς αδερφής Συνεφέρας και Βασιλιότητας.
καρδινάδιε κύριε τάξη. Και όμως, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ, αντί να τους καλέσουν σε μετάνοια και επιστροφή, θεωρούν αδελφή εκκλησία. Now that you have purified your soul by your obedience to the truth, so that you can love my brothers in sincerity, love one another deeply from the heart. Οι φιλοτέ τη πατρόα Ευθελία να έχουν σχέση και κοινωνία με του Ορθοδόξου Οικουμενιστά τη Ασίζη και τη Καμπέρα. Και να δέχονται από κοινού τι ευλογίε του Φαναρίου και του Βατικανού. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, είδατε με τα μάτια σας τα φιλήματα του προδότου Ιούδα του Ισκαριώτου. Λοιπόν, ο πατήρ, ο οποίος ακολουθεί τον Πάπα Βαρθολομαίο, είναι στη γραμμή να δούμε τι έχει να πει για αυτά τα οποία είδε με τα μάτια του. Ακούστε. Σας ακούμε. Οπωσδήποτε, δεν το παραδέχομαι, αλλά πήγε να γίνει μια συμφιλίωση, νομίζω, μεταξύ Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας, να ενώσουμε τις δύο εκκλησίες να γίνει μία και ομοσπονδία. Συμφωνεί. Όχι. Τον αποκάλεσε με το φίλημα του Ιούδα τον αβάπτιστο καρδινάλιο του Πάπα, σεβασμιότατο αδελφό, ημέτωρο αδελφό. Ημέτωρο επίσκοπο. Συγγνώμη. Εσείς δέχεστε αυτό που είπε ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που είπε τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτό θα είναι αιτιόλο των μεγάλων δεινών. Απορρίπτεται τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ωραία. Απορρίπτεται τον πρίτανη της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Μάρκο, τον Εφέσου, τον Ευγενικό, ο οποίος λέει να φεύγεται από τον Πάπα και από τους παπικούς, όπως φεύγεται από τα πίδια για να μην σας τσιμπήσουν και όπως φεύγεται από τη φωτιά για να μην καείτε. Μα ήδη το κάνουμε και αγαπητέ και Σπυρίδωνα Κωνσταντίνε είναι το όνομά σας. Σπυρίδωνα Μαρτωλό. Σπυρίδωνα. Ας το Μαρτωλό Μαρτωλή μας πάλι γέροντα. Λοιπόν, ευλογείτε και πάλι γέροντα δίπλα σας να ακούσετε ένα πράγμα. Όταν ψευχής είπα για ο Άγιος Νεκτάριος, μην ψευχήσει, μέσα στον Ευαγγελισμό, είπε πέντε λόγια. Μην λέτε τέτοια βλάστημα λόγια για τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, μην κατηγορείτε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Ενεγίνη και τον Απόδοσο τον Θαυματουργό, διότι φοβούμαι πολύ ότι θα σας τιμωρήσει. Ο ίδιος Άγιος, επειδή τον κατηγορείτε δημοσίως και αγρίως και βανάψος. Και το συκοφαντήτε. Τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είμαι στη χάρη του μέσα. Αν είστε στη χάρη του, δεν πρέπει να τον κατηγορείτε για οικουμενιστή, διότι έκανε μεγάλον αγώνα κατά του επαράτοπου οικουμενισμού, υπέστη διωγμούς από το Πατριαρχείο στο οποίο ήταν, διότι ανθίστατο στα σκοτεινά και καταχθόνια σχέδια του οικουμενιστού Πατριάρχου στον οποίο ευρίσκεται. Θέλετε να είναι έτσι όλο το πράγμα το που θα λέτε. Έτσι είναι. Έτσι. Γι' αυτό τον τίμησα ο Πανάγιος ο Χρυσάκιος Θεός. Πρέπει να είναι τόσο αδιάβαστος. Και σας παρακαλώ να διαβάσετε τα συγγράμματά του. Τι έχει γράψει κατά του Αντιχρίστου Πάπα και των Παπικών. Να διαβάσετε τα συγγράμματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πει μόνο τη λέξη γιατί να γινόμαστε διχασμένοι και οι δύο. Μπράβο. Γιατί λοιπόν εσείς διχάσατε και σκίσατε τον άραφο και τώρα τον Χριστό μας το έτος 1924 για το μισθό. Γιατί προβάσατε τον Χριστό. Το Χριστό και το Χριστό. Για την ένωση με τον Πάπα. Για να ενωθείτε με τον Πάπα. Προτιμήσετε να αποφασίσετε από τον Χριστό και να ενωθείτε με τον Πάπα όπως το είδατε. Σας είπα, κανείς δεν είπε ότι ο Χριστός ήταν Ιτσιάνος. Απλώς ο ιερέας έγινε δημόσιος υπάλληλος για... Μπράβο. Για να αποδείξει ότι δεν είναι λειτουργός του ύψης του. Γι' αυτό έγινε. Διότι το Ιερό Ευαγγέλιο δια του στόματος του Ιησού Χριστού λέει ότι όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Όχι μόνο το μισθό, ολόκληρο τον εαυτό και τη μάνα που το γέννησε ακόμη περνονηθεί αυτός που θέλει να ακολουθεί στον Χριστόν. Και αράτω των σταυρών αυτού, όχι των μισθών, των σταυρών και ακολουθεί το μη. Όχι κούρσες, λεμουζίνες, σβέρκους χοντρούς, παχές κοιλιές, τράπεζες κτλ. Και μάτια εγκατάσταση.
επίσης προϋπόθεση για την έννοια.
τον ιερέα όταν έχει πάει τη μεταδότηση στη δύναμη του Δέντρου του Λευκού ή τη Βασιλεία του Πρεσβυτέρου. Ευχόμαστε λοιπόν το πρεσβύτερο Αγίου του Πρεσβυτέρα να ακολουθήσει το ιερό πιλάρι στην Εκκλησία Γραφή και να επιτρέψει την Αγία Πατρεμαράδο του Λευκού να πάψει να είναι ραφεφόρο δημόσια υπάλληλο. Αυτό εδώ πέρα να επεξεργαστεί. Δεν είναι κάτι σε περίπτωση να το αντίτιμα να το πούμε και δεν μπορείτε. Σα ευχαριστώ. Μάλιστα, και όλα τα ιδιαίτερα είναι αυτό. Έχουμε πολλούς Αγίους στρατιώτες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Μάλιστα. Με όλα τα μέσα, με μια τηλεόραση, με ένα μάτι. Μάλιστα. Μάλιστα, έχετε απόλυτα δίκιο. Μάλιστα, έχετε δίκιο και πραγματικά όσοι καταφεύγουν στο καζίνο ήδη εμπουσίως με τη θέλησή τους, δηλαδή παίρνουν το χάραγμα του σχηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως. Παίρνω την ηλεκτρονική κάρτα 666, στην οποία είναι καταχωρημένη Μάλιστα. Και αγαπητέ μου τηλεθεατά, για να αποδειχθεί πόσο ο Πανάγραφος και της Άγιος Θεός ενεργεί προς το συμφέρον ημών και πόσο ευαρεστούνται οι Ιρανοί από αυτή την ορθοδοξόρικη εκπομπή, σας κάνουμε μια βαρισίματη ανακοίνωση η οποία είναι προς τιμή του τηλεοπτικού καναλιού K40, το οποίο σας προσφέρει με πολύ αγάπη αυτή την ελληνοορθοδοξότατη εκπομπή. Σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι με πολύ αγάπη μας δίνει εκπομπή 5 έως 10 το απόγευμα. Από την 5η απογευματινή μέχρι την 10η νυχτερινή ώρα θα είμαστε και πάλι σε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας, διότι τώρα στις 2 η ώρα πρέπει να διακόψουμε την εκπομπή για να παρουσιάσει άλλο πρόγραμμα το κανάλι. 5 με 10 λοιπόν σήμερα το απόγευμα θα είμαστε σε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Ευχαριστούμε αγαπητέ μας τηλεθεατά και επόμενα όπως είστε στρατιώτης του κράτους να είστε πρώτα γενναίος στρατιώτης και υποβασιλέως και πανερχιερέως Ιησού Χριστού. Δεν κάνουμε για πολλοί στρατιώτες του κράτους γιατί μόλις μας πούνε να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Ακριβώς, διότι το στράτευμα της Αμερικής ήδη πήρε το χάρο να το δημιουργήσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Θα έχει πάρει κάρτες, το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, θα έχει πάρει κάρτες με το barcode και το microchip. Εάν δεν έχετε καλωσορίσει... Και πολλοί στρατιωτικοί Αμερικανοί το αρνήθηκαν όπως το προαναφέραμε. Και γι' αυτό ξεκινάει γι' αυτό το κύκλος, ο κύκλος του διώξεων. Και δεν το πήραν οι αθλητές μας, πήραν την άθλα. Μάλιστα. Εάν έχετε την καλωσορίσει και την διώξει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 34 60 565 για να αφήσουν το νούμερό σας, να έχουμε και μια προσωπική επικοινωνία, αλλά αν το θέλετε, γιατί σας βλέπουμε γενναίο στρατιώτη του Χριστού μας. Διστακτικό πολύ, γιατί δεν ξέρω με τι έχω να κάνω. Τέλος. Τέλος. Πώς θα είμαστε, 34 60 565. Ναι, 34 60 565, αν δεν θέλετε να δώσετε το νούμερό σας, μόλις τελειώσει η εκπομπή περίπου σε ένα 20 λεπτό, πάρε τηλέφωνο, να τα βγούμε. Ζήτηρος ο Θεός επάνω. Τον κυρίο δεν πάμε. Αγαπητοί μας τηλεκρατέ, είναι συγκινητική η συνεχρονική σας, γι' αυτό περνάμε αυτή σαν έργο στην άλλη φωνή σας. Καλά σας. Γεια σας. Κάτα. Δόξα την Αγία Τριάδα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και εγώ πρώτη φορά βλέπω όλη την εκπομπή. Τώρα δεν άνοιξα το τέτοιο σας σήμερα. Μάλιστα. Στις 5 με 10 το απόγευμα θα έχουμε πάλι ζωντανή εκπομπή. Ναι, ναι. Θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθείτε στις αθότητες και ελπίζω, όπως άκουσα και πριν, να μην τιμωρήσει ο Άγιος Νεκτάριος τον ιερέα, γιατί άμα το τιμωρεί θα τιμωρεί πολύ σκληρά. Έχουμε δει και άλλες τιμωρίες. Ακριβώς. Και καλύτερα να μην γίνει, ας το συγχωρέσει καλύτερα παρά να το τιμωρεί. Καλύτερα να μετανοήσει παρά να κάνει αυτό που έκανε. Σίγουρα. Να συμπροφαντήσει δυσφημιστικά. Όπως κάνει μια αρκούδα της Κοζάνης που λέγεται Μαγκαλαινή. Ναι. Ίσως δεν ήξερε τι έλεγε ο ιερέας αυτός. Και πάλι ήθελα να πω, ο ιερέας που πήρε πριν, ο
πάλι, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ακόμη μία φορά τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος σαν επίγειος άγγελος πήρε μέρος σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή και έκανε τόσο καλή ενημέρωση και τόσο καυτή ομολογία θυσίας των δόξων της ελληνικής πίστεως. Ναι, μόλις 18 ετών. Μάλιστα. Και πηγαίνω στην εκκλησία και τον ακούω πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πολύ να τον ακούω, γιατί το κλείσμα του και αυτά που λέει είναι στέγουν ακριβώς το όσο λέει το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, το λένε και εμείς όσοι θέλουν να ακούσουν ένα φλογερό κήρυγμα από τον φλογερό αυτό μαχητή της Αγίας Πρωτοπαράδοσης της Ορθοδοξίας μας, λειτουργεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής που είναι στο Μοναστηράκι. Και ακολουθεί το Πατροπαράδοτο το Λόγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορούν όσοι θέλουν να κάνουν και πνευματικό και τα λοιπά. Ναι, και είπατε ότι αρχίζει και στις εκπομπές μετά τα μεσάνυχτα. Όχι μετά τα μεσάνυχτα, τώρα το απόγευμα, 5 με 10. Ναι, μετά θα έρθετε πάλι την Τετάρτη. Α. Την Τετάρτη, μετά το μεσάνυχτα. Μάλιστα. Από τις 1 η ώρα και μετά. Μάλιστα. Και το βίντεο που δείξατε με τον Πάπα, το μαθό που δείξατε με το βίντεο. Μάλιστα. Ήταν ακριβώς ότι είχε πει και ο Άγιος Κοσμάς εντολώς. Πώς γίνεται οι ημερολογίτες να αρνούνται αυτό που λέγεται με το Άγιος Κοσμάς. Ακριβώς. Και δείξατε αυτό, αφενός δεν προσδόξαμε τις Αγίου Θεού, αφετέρου δεν προσμετάνια, και σωτηρία των αμαρτωλών ψυχρόνιμων. Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να το ήξεραν αυτό και να βρίσκουν την πλάτη. Να το δούνε και αν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν στην πλάτη, είναι δικαιωμά τους. Μα πώς και να το λειτουργούν. Μα το λειτουργούν από τον Ισκαριώτη. Μα πώς γίνεται οι ορίσινοι ημερολογίτες που διαβάζουν και που ξέρουν κάτι κρύο αγίων και ξέρουν αυτά που λέγεται στον κορμό του εντολέ, πώς γίνεται να τον αναρρούνται και να μην πιστεύουν σε αυτό που λέει. Ακριβώς. Αν το πιστεύανε, δεν θα το κάνανε. Ακριβώς. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στη ζωντανή αυτή εκπομπή και όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Πανάγιο και τη Άγιο Θεό και μετά το κανάλι του λαού, το λεβέντικο αυτό κανάλι, το K40. Περνάμε στην άλλη εποχή σας. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ομιλείτε, ακούγεστε. Gracias.
μάτια. Σε καταφέρετε το μόλις τελειώνει η εκπομπή. Καλώς, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε, καταναλώνουμε για να μην ενοχλείτε την εκπομπή. Ευχαριστούμε προηγουμένου ψυχούρα για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε το κάνω. Θα έχουμε την επικοινωνία οπωσδήποτε μαζί μου, όλες τελειώσει. Εντάξει, θα έχουμε το τηλέφωνο μου, γεια. Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας την ευλογημένη αυτή την εκπιάντρια και ανακοινώνουμε για μια ακόμη φορά για όσους δεν άκουσαν ότι απόψε 5 με 10 θα έχουμε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. 5 με 10 το απόγευμα. Ακούμε την άλλη φωνή σας. Καλημέρα σας. Καλή σας πολλά ξεφύγαμε πολύ από το θέμα. Εμείς παρακολουθούμε την οθόνη στα σημεία των καιρών. Αλλά πολιτήκαμε τώρα με τα ημερολόγια και καταλαβαίνετε φύγαμε από το θέμα. Αγαπητέ μου, είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών, η αποστασία του κλήρου. Για μετά το σημείο των καιρών. Η επανέρεση του οικουμενισμού δεν είναι σημείο των καιρών. Η επανέρεση του οικουμενισμού, η παγκόσμια εκκλησία των αντιχρίστων που θέλουν να στήσουν. Ο Πάπας για μένα είναι ο αντίχριστος. Ναι, δεν είναι το καθαστό πρόσωπο του αντιχρίστου, αλλά είναι ο συμπεριβοποίητης του αντιχρίστου, ο οποίος προήλθεται στην παγκόσμια θρησκεία. Προήλθεται της οικουμενικής κινήσεως, δηλαδή συγκροτήσεως. Είναι το αδεξί χέρι του αντιχρίστου. Αλλά μπορείτε να είπατε ότι να συγκεντρωθούν, ποια μέρα είπατε για την ταυτότητα. Είπαμε στις 8 Δεκεμβρίου, η μέρα Δευτέρα, στο Πειραιά, 3 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κοραή. Ήθελα να μεταφέρω, αφού μέσα για το κάλυψη του Ιωάννου, τα γράφει όλα, γράφει δηλαδή το χάραγμα που θα πάρει ο άνθρωπος. Μπορούμε να πάμε κόντρα στα σχέδια του Θεού. Αυτό θέλω μόνο να μου δώσετε μια απάντηση. Μα επειδή πηγαίνει η ανθρωπότητα κόντρα στα σχέδια του Θεού, κόντρα στο ρόγμα του Θεού, γι' αυτό έρχεται η εφαρμογή της Ελλάς Αποκαλύψεως. Αυτό θα γίνει, αλλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε την ομολογία μας. Ένα γίνει προφητευμένο από τον Ιωάννη τον ίδιο, πώς θα πρέπει να... Ναι, αγαπητέ μου την Εκρατά, προσέξτε. Όπως έγινε η ανταρσία στον ουρανό από τον συγχαμένο και πετεραμένο ως χώρο και εκείνοι οι άλλοι άγγελοι που δεν τον ακολούθησαν είπαν το στόμε καλός, στόμε με καθόμου, πρόσκομε την Αγία να παράν εν ειρήνη προσφέρει για το Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο επικαλούμε την ευλογία και την εσυχία και τη σωτηρία της Ανατολής της Κύπρας, το ίδιο πρέπει να πράξουμε κι εμείς όταν βλέπουμε τον νεοσφόρο, επίγειο νεοσφόρο τον Πάπα, που κήρυξε τον εαυτό του Θεό, διότι αλάθος είναι μόνο Θεός και αυτό κήρυξε τον εαυτό του αλάθητο. Έκανε δηλαδή την ίδια ανταρσία εδώ στην Κύπρο, την οποία έκανε πρώτος ο συγχαμένος νεοσφόρος τον ουρανό. Έτσι και εμείς πρέπει να πούμε στόμε καλός και να κάνουμε την γραφή ομολογία της πιστεώς μας. Δεν πρέπει να πούμε πειραματικά, α, αυτό, αφού αυτά θα γίνουν, ας καθίσουμε εμείς και δεν κάνουμε καμία ομολογία. Όχι. Είναι και το ξεκαθάρισμα. Ο καθένας στρατιώτης πολεμάει. Άλλος πολεμάει στο στράτευμα του Βασιλέως και με τον Αρχιερέως Ιησού Χριστού και άλλος πολεμάει στο στράτευμα του συγχαμένου και κατηρεμένου του Χριστού, όπως πολεμούν τα στρατεύματά του με τις μαγείες, με τα μέλιο, με την ελληνοδοχεία, με τις καφετζούλες, με τις κατορίτρες και με τις αστρολογίες και όλα τα συναντή. Όπως ο διάβολος είναι το στρατιώτας του, έτσι και ο Χριστός είναι το στρατιώτας του. Πότε μας γίνεται. Ο Θεός δεν είναι βάλει τον αντίχρηστο, άπα και στη βασιλεία. Εμείς οι άνθρωποι με τα έργα μας και με τη στάση μας απέναντι στον Θεό παρακολουθούμε, δίνουμε έδαφος για την επικράτηση του Αντιχρίστου. Εμείς ψηφίζουμε τους, τους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προωθούν τη νέα παγκόσμια τάξη, οι οποίοι προωθούν το παγκόσμιο κράτος του Αντιχρίστου. Εμείς ακολουθούμε τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, εμείς ακολουθούμε επισκόπους και οικουμενιστές. Εν τη ελευθερία μας. Οι οποίοι προωθούν την παγκόσμια εκκλησία του Αντιχρίστου. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Αγαπητοί εκλογημένοι πατέρες, ήθελα να κάνω μία δύο ερωτήσεις. Μάλιστα. Ναι. Να σας ακούμε. Ήθελα αφενός με να ρωτήσω, η Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί δέχτηκε τότε όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου το γονενό ημερολόγιο, μία ερώτηση. Ναι. Και η άλλη ερώτηση, γιατί οι άγιοι που αγγίσαμε το νέο ημερολόγιο, αν τους παραδέχεται. Δεν έπιασε κανένα για τον ημερολόγιο.
όταν έλεγε η εκπομπή των Αγίων Πατέρων Ιδών, όλοι οι Άγιοι μηδενό εξαιρεμένου και ακολουθούσαν το παλιό κομμάτι το που δούλεψε το λόγιο. Έπειτα και η Οσφαιρική Αγκαρσία του έτου 1924 έγινε δικτατορικό το τρόπο. Δεν έγινε με πανορθόδοξη σύνοδο ή με απόφαση κάποια πανορθόδοξη. Και όπως ακριβώς δέχτηκαν οι άνθρωποι τόσες και τόσες πολιτικές δικτατορίες, έτσι και έτσι δέχτηκαν και αυτή την εκκλησιαστική δικτατορία. Η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές δικτατορίες που έγιναν μέχρι τώρα και στην εκκλησιαστική δικτατορία στη Χούντα αυτή του έτους 1924 είναι ότι η μέρα αυτή η εκκλησιαστική δικτατορία συνεχίζει ακόμη υπάρχουσα, ενώ οι άλλες πολιτικές δικτατορίες έχουν πέσει. Καλό πολύ, επειδή δεν είμαι τελείως ενημερωμένος από το θέμα. Πώς τον έφυγε τότε η Εκκλησία της Ελλάδος αυτό το θέμα, πώς είχε δωρικό τρόπο δηλαδή. Σας είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι ήταν πραγματικοί στρατιώτες του Χριστού δεν δέχτηκαν αυτή την ανταξία και ακολούθησαν όπως και ακολουθούν μέχρι σήμερα την Αγία από τον Παράδειγμα του Χριστού. Ήθελα να σας πω και σε ένα θαύμα του Αγίου Σάββατου του Νέου της Καλύμνου, που γράφει στο βιβλίο, γράφουνε ότι παρουσιάστηκε σε κάποιον άνθρωπο και του είπε εγώ, παρουσιάστηκε σε κάποιον ιερέα και τους είπε εγώ σας μυρίζω άσχημα που ήμουν με τον ημερολόγιο. Αυτό είναι ψεύδος και απάτη. Γιατί θα ήταν ακριβώς ο Άγιος αυτός καλύτερος. Είναι ψεύδος και απάτη αυτό, διότι δεν μπορεί να αγιάσει κανείς όταν είναι έξω από την ασάρεστη θυσία του Χριστού μας. Όπως κανείς δεν μπορεί να κληρονομήσει την περιουσία κάποιου αν δεν είναι παιδί του, μάλιστα, έτσι και εγώ δεν μπορεί να κληρονομήσει την ουράνιο βασιλεία των ουρανών αν δεν είναι παιδί του της Αγίου Θεού, αν δεν έχει υιοθεσία. Και η υιοθεσία αποκτά όταν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία του Χριστού, δηλαδή στην Αγία Πατροπαράγοντα της Εκκλησίας μας. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν τον οποίο του Χριστού. Δεν ξέρουμε ούτε πότε έφυγε. Τον Άγιο Σάββατο Νέο. Λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη, πέστε μας πότε εορτάζεται η μνήμη του, να δούμε το... 7 Απριλίου. 7 Απριλίου, εορτάζεται η μνήμη του, πού έχει ο Θεός. Θέλει μου φαίνεται 7 Απριλίου τη μνήμη του Κάνη, του παλαιού Αγίου Σάββα. Του νέου της Καλή μου δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αν έχεις το αγιολόγιο αυτό τον Άγιο που λέτε, θα ερευνήσουμε πότε έγισε και πότε αγίασε και πώς αγίασε και τα λοιπά. Μάλιστα. Καταλάβατε. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάντως εκείνο που λέμε εμείς ότι εάν έγισε με το νέο ημερολόγιο. Με το νέο ημερολόγιο νομίζω. Έγισε μέσα... Μέχρι το 1948. Αν είναι να προσέξετε ιδιαίτερα, διότι αν έρθει, δεν ξέρετε, λέμε υποσχετικά, αν έρθει με το λέμε ότι είναι μια παγίδα των δεσποτάδων και παπάτων του Νέμαρου του Ιδρύου, για να μπορέσουν να πούνε αναγκητός και ψευδός στον ελληνικό λαό, ότι να αγκιάζουν και να μεγαλωθείτε, άρα ακολουθήστε μας. Προσέξτε την παγίδα της χαρά του. Αυτά πρέπει να γίνει τίποτα άλλο να πει ο ναι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο σκοπός της επιβολής του νέου αρχαιολογίου είναι ο συνεορτασμός με τους παπικούς και τους προτεστάντες του δυτικού κόσμου, έτσι ώστε σταδιακά σιγά σιγά να επέμβει η πλήρης ένωση. Την οποία ένωση τη βλέπουμε στις μέρες μας, βλέπουμε πως οι πατριάρχες, ο σημερινός οικουμενικός συσταγωγικά πατριάρχης, αποκαλεί αγιότητα τον αδερφό και μνημονεύει πλέον σαν συνεπίσκοπο το αντίχρηστο παπαρόντες. Έχει πλέον πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία, την οποία και υπέγραψε το 1993 στην Κουμπέλε με του Λιβάνου, υπέγραψε πλήρη ένωση και αποδοχή νησιρίων και αποδίδει πλέον κορμοσοτήριο χαρακτήρα την παπική αντίχρηστη παρασυναγωγή. Πλέον, και βλέπουμε πλέον πως είναι ορατή. Είναι ορατή, βλέπουμε μπροστά μας την παγκόσμια εκκλησία του Αντιχρίστου, στην οποία δυστυχώς έχουν πέσει όλα τα πατριαρχία και η κρατούσα εκκλησία. Ναι, να μην σας κρατάει, ορίστε. Μάλιστα. Βλέπω κάτι τηλεόραση και είδα στη σημεία των καιρών. Ήταν αυτό το κανάλι και είναι ζωντανά βίντεο, πράγματα ακατανόμαστα. Πώς εσύ δεχόσαστε, πιστεύετε,
ΚΑΜΑ 40 από το μετέχνικο αυτό κανάλι. Μιλάμε με λεμιά κατά των σκοπιμών και καταφερειών δυνάμεων. Μιλάμε με λεμιά κατά της αμελοσυντήκης ΣΕΝΤΕΡ του τρομολόγου αυτού και όλων των συναγών. Αλλά, σας λέω, εγώ κάνω ένα παραδείγμα. Εφόσον εσείς οι ίδιοι σκάσκετε και λέτε αυτά τα λόγια για τον Χριστό και για όλους τους Αγίους και για τα σύνδετα καιρό που συμβαίνουν, τι έχει πείτε ότι οι ταυτότητες με το 666 υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εάν θέλετε να μιλήσετε επίσης σε κάποιο κανάλι, εδώ που έχουν ακόμα πάμε να πάρουμε και έχει αυτό το 666, θα είχατε εσείς δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παρουσιάσετε την εκπομπή σας. Αγαπητέ μου την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η τηλεόραση είναι όπως ακριβώς θα μπορούσα να πω ένα απλό παράδειγμα, όπως είναι το μαχαίρι. Τώρα, εσείς μου κάνετε την ερώτηση, αφού κάποιος ή κάποιοι παίρνουν το μαχαίρι και σφάζουν τους συνανθρώπους τους, κόβουν τους λαιμούς, βγάζουν τα έντερά τους έξω κτλ. Πώς εσύ θα χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι, αφού άλλος χρησιμοποιείς το μαχαίρι και έκανε πόνο? Αυτό μου λέτε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμείς το μαχαίρι επειδή το χρησιμοποιεί κάποιος σαν φωνικό όργανο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι και παρακατώ. Διότι το μαχαίρι το χρησιμοποιεί ακόμη και ο λειτουργός του υψής του για να κάνει την ανέμακτο θυσία μέσα στο νερό της Ασύριο. Πέρασε το κέντρο να πείσουμε. Αγαπητοί μας τηλεθεατέ, έπεσε το κέντρο και ακριβώς έπεσε τον χρόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε την εκπομπή για να συνεχίσουμε το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 10 με τα μεσημβρινή ώρα. 5 έως 10 λοιπόν με τα μεσημβρινή ώρα θα έχουμε ζωντανή επικοινωνία μαζί σας, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αυτό, την εκπομπή δηλαδή αυτή, την επωνομαζομένη σημεία των καιρών, η οποία είναι δική σας, δεδομένου ότι γίνεται με την ενεργό συμμετοχή σας. Αφού ευχαριστήσουμε προηγουμένως όλους εσάς, τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, οι οποίοι παρακολουθήσατε αυτή την εγινορθοδοξότατη εκπομπή. Και κυρίως αφού ευχαριστήσουμε εσάς, που όχι μόνο την παρακολουθήσατε, αλλά είδατε και ζωντανό μέρος στην εκπομπή αυτή, αφού ευχαριστήσουμε πέραν των άλλων και περισσότερο όλων το λεβέντικο κανάλι του λαού, το κανάλι 40, για την προσφορά του αυτή προς εσάς, τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του ότι έληξε ο χρόνος, να πούμε ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Αϊπαρθένου και δυνάμει του Παντοδυνάμου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Λυμπίου μας και Παντοκράτορος Ιησού Χριστού. Εδώ τελείωσε η εκπομπή αυτή για να συνεχιστεί από τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ. Συ Κύριος ο Θεός ημών, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Χαίρετε εν ονασταντι Κυρίω και αγαλιάστε. Καλή μετάνοια, καλό μαρτύριο και καλό παράδεισο. Ο πατήρ Ελευθέριος να σας δώσει...